Okay, το έχω βάλει. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε το τρίτο θέμα σχολείο. Το πρώτο έγινε το 2018 στο νοτιοανατολικό Πύλιο. Το 2019 έγινε στη Χαλκιδική. Και το 2020 μας χάλασε η πανδημία του κορονοϊού. Οπότε φέτος πρώτη φορά το κάνουμε και διαδικτυακά. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό και για μας, γιατί δεν μπορούμε να σας δείξουμε ακριβώς πώς είναι στη θάλασσα, πώς συμπεριφερόμαστε τα ζώα, πώς κολυμπάμε, πού ψάχνουμε και αυτά. Οπότε θα προσπαθήσουμε λίγο να σας τα δείξουμε όλα αυτά διαδικτυακά για φέτος. Ελπίζουμε του χρόνου θα είμαστε στη θέση να μπορέσουμε πάλι να είμαστε πίσω στη θάλασσα και όλοι μαζί όσοι θέλουν να τα κάνουμε όλα αυτά μαζί από κοντά. Τώρα είναι ο κύριος Σάκης Μπάτσος από την Ακαδημία Ελεύθερης Κατάδυσης που υπάρχει στην Αθήνα. Αν λέω σωστά την τοποθεσία. Σωστά, σωστά. Η έδρα είναι στην Αθήνα. Πηγαίνω παντού. Πηγαίνω παντού. Όπου υπάρχει ενδιαφέρον, ταξιδεύω και κάνω σχολεία. Και είναι και από τις πιο γνωστές ακαδημίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι μοναδική σαν Ακαδημία Ελεύθερης Κατάδυσης. Που έχουν σχολές ελεύθερης κατάδυσης. Απλά στην Αθήνα έχει περισσότερες από ό,τι σε άλλες περιοχές. Της χειρότερη μοίρα είναι η επαρχία. Γι' αυτό και έχω προσπαθήσει όταν έχω μία πρόσκληση να μπορώ να τους εξυπηρετώ. Είτε σε σχολή, είτε σεμινάριο, μορφή σεμιναρίου. Μπορείτε να ξεκινήσετε εσείς, άμα είναι. Ωραία. Είναι ο ήχο και κάμερα για να μην υπάρχει κάποια, να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Βασικά είμαι με κινητό, καταλαβαίνετε δεν έχω πολύ μεγάλη οθόνη για να βλέπω ποιοι είστε μέσα και όλα αυτά. Όποιος θέλει μπορεί να με διακόψει, να μου κάνει κάποιες ερωτήσεις. Είμαι ο Σάκης Μπάτσος για τα τυπικά. Ασχολούμαι κοντά στα 23 χρόνια με την ελεύθερη κατάδυση. Έχω διατελέσει μέλος στην Εθνική Ελλάδος σε παγκόσμια πρωταθλήματα πανευρωπαϊκά και σε τοπικά, δηλαδή Αθήνα και Ελλάδα, με πολύ καλές θέσεις. Είμαι εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης, Master Instructor στην Pure Apnea, σύντομα εκπαιδευτής εκπαιδευτών και εκπαιδευτής άλλων τρεις οργανισμούς. Ένα είναι η ΚΜΑΣ που είναι παγκόσμια γνωστή, η άλλη είναι η ΟΥΔΑ, Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας, όπου υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την FDI, συγγνώμη. Αυτά λίγο από μένα. Φυσικά είμαι ιδρυτής της σχολής Freedivers Academy. Αυτά λίγο έτσι με το βιογραφικό έτσι σύντομα. Να ξεκινήσω και να σας πω ότι σχολεία μέσα από το ίντερνετ μπορούν να γίνουν σε πολύ μικρό βαθμό, γιατί ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει επαφή με τον μαθητή, γιατί μέσα στη θεωρία γίνονται κάποια πρακτικά κομμάτια. Έτσι λοιπόν, εγώ έχω αποφασίσει να μιλήσουμε λίγο για το level 1 και έχω επιλέξει κάποιες θεματολογίες. Δεν ξέρω να φαίνεται πίσω, έχω βάλει φυσιολογία, έχω βάλει αναπνοές, έχω βάλει τον υπεραρισμό και έχω βάλει και την ασφάλεια. Αν προλάβω μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο. Αυτά όλα λοιπόν εκτός από τη φυσιολογία, όλα τα άλλα γίνονται πράξεις. Φυσικά είναι ένα μέρος ενός σχολείου, εντάξει, στη θεωρία. Η πράξη έχει πολλά περισσότερα πράγματα. Έτσι λοιπόν, πάμε να πούμε τι είναι ελεύθερη κατάδυση. Ελεύθερη κατάδυση είναι ότι ό,τι σχετίζεται με κράτημα της αναπνοής κάτω από την επιφάνεια του νερού, αυτό λέγεται ελεύθερη κατάδυση. Γίνεται μόνο στη θάλασσα? Όχι, γίνεται και σε λίμνες. Γίνεται μόνο με την ελεύθερη κατάδυση, δηλαδή ως αθλητική ελεύθερη κατάδυση που μου άρεσε εμένα? Όχι, μπορεί να γίνει με μια φωτογραφική στα χέρια. Είτε βιντεοσκόπηση, είτε φωτογραφία. Επίσης είναι και το αθλητικό κομμάτι που σχετίζεται με κάποια στυλ. Ένα από αυτά τα στυλ που θα συζητήσουμε, κάποια από τα στυλ που θα συζητήσουμε, είναι η στατική άπνοια. Όπου η στατική άπνοια τι είναι? Όταν ο αθλητής κατέτεινε αναπνοή του στην επιφάνεια του νερού, προσπαθώντας να κρατήσει όσο μπορεί περισσότερο την αναπνοή του. Ρεκόρ έχουν γίνει μέχρι 12 λεπτά με αέρα φυσιολογικό, δηλαδή τον αέρα που αναπνέουμε όλοι μας,
και νομίζω προσφάτως έγιναν 34 λεπτά με καθαρό οξυγόνο. Έτσι, δηλαδή με χρήση καθαρού οξυγόνου. Το επόμενο που μαθαίνουμε στο σχολείο μας, εκτός από τη στατική, είναι η δυναμική άπνοια. Η δυναμική άπνοια δεν είναι τίποτα άλλο από το λεγόμενο το μακροβούτι. Εκεί ο αθλητής προσπαθεί να διανύσει κατά μήκος της πισίνας ή της θάλασσας ή της λίμνης όσα περισσότερα μέτρα μπορεί. Είτε με διπλά πέδιλα, είτε με μονοπέδιλο, είτε με τα χέρια και τα πόδια της CNF. Εμείς μιλάμε πάντα εδώ με διπλά πέδιλα. Όπου όλοι σας, εάν κάνετε ελεύθερη κατάδυση, φοράτε διπλά πέδιλα. Η επόμενη κατηγορία είναι η free immersion. Εκεί λοιπόν ο αθλητής καταδύεται ή ο μαθητής με τα χέρια και ανεβαίνει με τα χέρια. Εκεί υπάρχει λογική, γιατί σε ένα σχολείο προσπαθούμε να μαθαίνουμε το σώμα ένα-ένα μέρος. Δεν μπορεί ένας μαθητής που δεν ξέρει τίποτα ξαφνικά να τον βάλουμε να κάνει πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στο free immersion. Και εκεί τα ρεκόρ είναι πάρα πολύ μεγάλα. Νομίζω πως φάτος έγιναν 120 μέτρα, 120 κάτι μέτρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τελευταία κατηγορία είναι τα σταθερά βάρη, όπου όλοι μας αυτό κάνουμε. Φοράμε τις ζώνες στη μέση μας, μάσκα αναπνευστήρα, βαταχοπέδιλα και καταδιόμαστε. Φυσικά και στο free immersion φοράμε βαρύδια, δηλαδή ζώνη, αλλά στα σταθερά βάρη είναι καθαρά αυτό που κάνουμε όλοι μας. Είτε είναι το ψαροτούφεγγο, είτε είναι φωτογράφηση, είτε είναι βιντεοσκόπηση, είτε είναι αθλητική ελεύθερη κατάσταση. Εκεί τώρα έγινε παγκόσμιο ρεκόρ 130 κάτι μέτρα, 134 μέτρα. Καταλαβαίνετε, τα μέτρα μεγαλούν πάρα πολύ όσο εξελίσσεται αυτό το άθλημα. Πάμε λιγάκι να πούμε τι είναι ο αέρας. Θα ήθελα κάποιος όσοι είναι μέσα να μας πει στο δωμάτιο που κάθεται πόσο τσεκατό οξυγόνο σας περιβάλλει. Θέλετε να μου πείτε κάποιος πόσο τσεκατό οξυγόνο μας περιβάλλει στο χώρο που βρίσκομαι εγώ τώρα ή στο δικό σας. Ίσως κάτω από 50%. Κάτω από 50%. Είναι 21%. Έχουμε 21% οξυγόνο, 78% άζωτο και 1% διοξίδιο και λοιπά αέρια. Συγκρατήστε το οξυγόνο και το 1% διοξίδιο. Όλα τα άλλα τα αέρια δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτό το κομμάτι. Το άζωτο μας ενδιαφέρει μόνο σε πολύ μεγάλες βαθιές φωτιές ή όταν κάνουμε πάρα πολύ με πολύ κοντινά διαλύματα. Είναι πολύ εξειδικευμένο, συνεπώς δεν το συζητάμε, δεν το αγγίζουμε. Έτσι. Μπαίνουμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει όταν κρατάμε την αναπνοή μας. Να σας πω ότι η αναπνοή εισέρχεται από τους πλευρικούς μυς και από το διάφραγμα. Με αποτέλεσμα γίνεται μία σύσπαση του διαφράγματος, με αποτέλεσμα να γίνεται η εισπνοή μας, να γεμίσουν τα πνευμόνια μας. Δηλαδή γίνεται αυτόματα αυτό, διασπώντας, συσπάντας μάλλον το διάφραγμά μας. Έτσι λοιπόν μπαίνει ο αέρας στα πνευμόνια. Από πού μπαίνει ο αέρας στα πνευμόνια? Μπαίνει από τη μύτη, από το στόμα, εισέρχεται στην τραχεία μας, περνάει στον αριστερό και δεξίν βρόχο, μεταφέρεται στο βροχικό δέντρο και καταλήγει στις υψελίδες. Εκεί γίνεται η λεγόμενη διάχυση. Εκεί βρίσκονται τα τριχοειδή αγγεία, όπου θα πάρουν το οξυγόνο, θα το μεταφέρουν στο αίμα, θα το μεταφέρει σε όλο το σώμα, θα γίνει μια επαναφορά, να μην σας κουράζω, και θα ξαναμπεί πάλι το βρώμικο σε οξυγόνο που θα περάσει από το αίμα μας, έτσι πάλι πίσω στον πνεύμονα και θα εκπνεύσουμε. Αυτό φυσικά είναι ένα ολόκληρο μάθημα η διάχυση. Απλά που σας λέω ότι στην κυψελίδα γίνεται η διάχυση μέσα από το τριχοειδή αγγεία. Εκεί μεταφέρεται το οξυγόνο. Και από εκεί πάλι μπαίνει το διοξίδιο και ένα μέρος του οξυγόνου. Μία πλήρη αναπνοή όπως κάθεστε τώρα, από το 21% οξυγόνο, πάμε περίπου στο 16% οξυγόνο και το διοξίδιο που είχαμε 1% πήγε 5%. Το άζωτο παραμένει 78%. Έτσι λοιπόν, σε μία αναπνοή όπως είμαστε τώρα, 16% έχουμε στο σώμα μας οξυγόνο και 5% βγάλαμε διοξίδιο. Καταλαβαίνετε πόσο ακόμη οξυγόνο έχει το σώμα. Εντάξει. Θα πει κάποιος ότι ναι, αλλά πώς
εγώ δεν μπορώ να κρατήσω την αναπνοή μου 30 δευτερόλεπτα, 50 δευτερόλεπτα. Αυτά είναι εξοικείωση. Γιατί όπως σας είπα, οξυγόνο έχουμε στο σώμα μας. Όσο περισσότερο πηγαίνουμε στη θάλασσα, τόσο περισσότερο αυτό βελτιώνεται. Όσο προπονιόμαστε, τόσο βελτιώνεται. Εντάξει. Έχουμε κάποιες απορίες εδώ. Δεν έχω μιλήσει τελείως για τη φυσιολογία, γιατί δεν θέλω να σας μπλέξω με διαχύσεις και όλα αυτά. Εάν δεν έχουμε λοιπόν απορίες, πάμε σε ένα κεφάλαιο που δεν το έχω βάλει, είναι το καταναλωτικό αντανακλαστικό. Αυτό το έχουμε όλοι μας. Είτε κάνουμε ελεύθερη κατάδεση, είτε δεν ασχολιόμαστε με τίποτα, είτε είναι ένα παιδί, είτε ένας μεγάλος, είτε ένας ηλικιωμένος. Όλοι το έχουν αυτό. Όμως, για να ενεργοποιηθεί, χρειάζεται κάποιους μηχανισμούς. Αυτό λοιπόν για να ενεργοποιηθεί θέλει το πρόσωπό μας να έρθει σε επαφή με κρύο νερό, όταν έχουμε χαμηλά ποσοστά οξυγόνου και όταν έχουμε μεγάλη πίεση στο σώμα μας, υδροστατική πίεση. Αυτά λοιπόν θα μας βοηθήσουν να έχουμε περισσότερη άπνοια. Και θα μας βοηθήσει φυσικά με τακτική προπόνηση να έχουμε και περισσότερα μέτρα. Εδώ πέρα θα μιλήσουμε για δύο κομμάτια. Το ένα είναι η περιφερειακή εγκυσυστολή και το άλλο είναι η βραδικαρδία. Περιφερειακή εγκυσυστολή, το λέει και η λέξη της. Περιφέρεια, αγκία, συστολή. Εάν όλοι σας έχετε βουτήξει σε κρύα νερά, γιατί δεν ξέρω αν κάνετε ελεύθερη κατάδυση, κάποιοι ασχολείστε με το ψαροτρόφιμο και αυτά, το χειμώνα τι διαπιστώνετε ή όταν πηγαίνετε στα χιόνια. Διαπιστώνετε τα άκρα μας κρυώνουν πρώτα, γιατί είναι τα αγκία μας. Στην ελεύθερη κατάδυση, με το που νιώσει το σώμα μας ότι πέφτουν τα ποσοστά του οξυγόνου, τότε ενεργοποιεί την περιφερειακή συστολή. Εάν έχουμε και κρύο, δουλεύει περισσότερα. Αν έχουμε και πίεση, θα δουλεύει πολύ περισσότερα. Τι συμβαίνει λοιπόν, φεύγει το αίμα από τα αγκία και μεταφέρεται προς τον κορμό του σώματος, στα ζωτικά όργανα, καρδιά και εγκέφαλο. Εντάξει. Οι μυς μπορούν να ζήσουν χωρίς οξυγόνο για κάποια λεπτά. Τα όργανα δεν μπορούν, όπως ο εγκέφαλός μας, έτσι, ή η καρδιά μας. Δεν γίνεται να δουλέψει. Συνεπώς το σώμα κάνει αυτή την ενέργεια αυτόματη, δεν χρειάζεται να το προπονήσετε και ενεργοποιείται. Έρχεται λοιπόν τώρα η βραδικαρδία και λόγω της περιφερειακής αγκυσυστολής ενεργοποιείται και αυτή. Με αποτέλεσμα να κάνει λιγότερες συμπιέσεις. Λιγότερες συμπιέσεις, λιγότερη κατανάλωση. Θα καταναλώνουμε δηλαδή οξυγόνο πάρα πολύ. Αφού δεν καταναλώνουμε πάρα πολύ οξυγόνο, δεν παράγουμε πολύ διοξίδιο. Θα μου πεις, θα πρέπει να κάνω τη βραδικαρδιά μου μόνο με την ελεύθερη κατάδυση και όλα αυτά. Έτσι ενεργοποιείται. Όμως, δεν μπορεί να πηγαίνουμε να κάνουμε το χόμπι μας και να έχουμε πολύ άγχος. Δεν μπορούμε να έχουμε ένταση. Γιατί αυτό θα μας φέρει πολλές συμπιέσεις, συσφίξεις στην καρδιά μας. Το αποτέλεσμα ότι έχουμε πάρα πολλούς παλμούς. Μπορούμε να χαλαρώσουμε. Όχι. Προσπαθήστε λοιπόν, όταν πηγαίνετε να κάνετε θάλασσα, να είστε χαλαροί. Να μην κάνετε απότομες κινήσεις, να μην έχετε πολλά πράγματα στο μυαλό σας. Ακούστε μια χαλαρή μουσική, το κάνουν πάρα πολύ. Πολλοί κόσμος κάνει γιόγκα. Έχω κάνει κάποτε. Με βοηθούσε πάρα πολύ να είμαι πάντα χαλαρός. Συνεπώς βρείτε το ρυθμό σας, γενικά στη ζωή σας, να είστε ήρεμοι και χαλαροί. Αυτό, συγγνώμη, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Χαλαρή απ' έξω, συνδυασμός με το καταναλωτικό αντανακλαστικό, καλύτερα αποτελέσματα. Εντάξει. Γιατί έβαλα αυτό το κεφάλαιο, γιατί αυτό το κεφάλαιο συνδέεται με τις αναπνοές. Τώρα κάνω μονοπολό, δεν έχω feedback. Έχετε κάποιες απορίες? Θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι. Μπορώ να καταδυθώ πολύ λίγα μέτρα και όταν φτάσω στα όρια μου, να καταδυθώ όσο περισσότερο μπορώ, ανεβαίνοντας, νιώθω σαν ότι παθαίνω μία ακράτεια ή ότι παθαίνω κάτι κακό και γι' αυτό έχω σταματήσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με το θέμα, ενώ μου αρέσει πολύ. Είναι κάτι που παθαίνω μόνο εγώ ή είναι κάτι που συμβαίνει συχνά?
το σώμα μας έχει μάθει να αναπνέει. Δεν έχει μάθει να κρατάει τον αναπνοή. Εμείς θεωρούμαστε λίγο κάτι περίεργο για όλους τους άλλους ανθρώπους, έτσι. Γιατί όλοι έχουν μάθει να αναπνέουμε, εμείς προσπαθούμε να κρατάμε την αναπνοή μας. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο αυτό που σου συμβαίνει, γιατί το σώμα θέλει να αναπνεύσει και δίνει κάποια σήματα ότι να σου πω, θέλω να αναπνεύσω, θέλω να αναπνεύσω. Δώσ' μου αναπνοή. Αυτά μαθαίνουμε σε ένα σχολείο. Μαθαίνουμε το πώς να χαλαρώνουμε, το πώς να κάνουμε τις αναπνοές, το οποίο θα το συζητήσουμε τώρα, αλλά δεν είμαι κοντά για να τις δουλέψουμε τις αναπνοές. Δεν είμαι κοντά να είμαι στη θάλασσα να δω πόσο χαλαρή είσαι ή είναι κάποιος άλλος. Εντάξει, γιατί προπαντός όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, για το φυσικό μας περιβάλλον είναι η γη, δεν είναι η θάλασσα. Δεν γεννηθήκαμε στη θάλασσα, γεννηθήκαμε στο περιβάλλον. Άρα για ό,τι λέμε τώρα, να ξέρετε, με το που μπαίνουμε στη θάλασσα, πολλές φορές ξεχνιέται. Ξέρετε αυτό. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, ασκήσεις έξω. Γι' αυτό είπαμε και προπονήσεις πολλές στη θάλασσα, για να γίνει ένα με το DNA. Εντάξει. Πάμε λοιπόν λίγο στις αναπνοές. Η αναπνοή, να γνωρίζετε, ξεκινάει από το διάφραγμα και πηγαίνει στον θώρακα. Λένε ότι ο μεσογειακός λαός αναπνέει από το θώρακα, ενώ οι αστατικές χώρες αναπνέουν από το διάφραγμα. Γι' αυτό λένε και ζουν περισσότερα χρόνια. Έτσι λένε. Δεν το... Μπορώ να το πω 100%. Μας το είχαν πει και τότε και στη γιόγκα αυτό. Συνεπώς η αναπνοή σας θα πρέπει να έρχεται πρώτα από το διάφραγμα και μετά στο θώρακα. Αυτό λέγεται και τριγωνική αναπνοή. Τριγωνική αναπνοή τι είναι? Είναι να βρεις ένας ρυθμός ώστε να ρίξουμε τους καρδιακούς παλμούς και να χαλαρώσουμε. Αυτό πότε το κάνουμε? Το κάνουμε στην επιφάνεια της θάλασσας. Δηλαδή, κολυμπάμε, βλέπουμε αυτό που θέλουμε να φωτογραφίσουμε ή εκεί που θέλουμε να πάμε, τέλος πάντων, σε ένα βραχάκι, σε μια μουδιά ή να δούμε ένα ψάρι να το φωτογραφίσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να χαλαρώσουμε. Πολλοί κάνουν λοιπόν το εξής λάθος, κολυμπάνε τον αναπνευστήρα και φεύγουν κάτω. Έτσι. Να πω γιατί δεν το έχω σημειωμένο μέσα, τον αναπνευστήρα εννοείται τον βγάζουμε από το στόμα όταν καταδιόμαστε. Περισσότεροι μαθητές μου που έχω βγάλει δεν το κάνουν. Το κάνουν λίγοι. Άρα για να αναπνευστήρας πρέπει να φύγει. Εντάξει, είναι θέμα ασφάλεια. Συνεπώς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να κάνετε ένα κύκλο αναπνοών από το διάφραγμα μέχρι το θώρακα σε χαμηλή εισπνοή. Δηλαδή δεν αναπνέουμε πάρα πολύ έντονα, αλλά δεν εκπνέουμε και πάρα πολύ έντονα. Δεν θέλουμε δηλαδή ούτε τάση κατά την εισπνοή, ούτε τάση κατά την εκπνοή, γιατί αυτό δεν μας χαλαρώνει. Άρα πρέπει να κάνουμε φυσιολογικές αναπνοές με ένα κύκλο. Παράδειγμα, 1 δευτερόλεπτο αναπνέουμε, 3 δευτερόλεπτα εκπνέουμε. Αν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε χαλαροί. Για πόσο το κάνουμε αυτό? Για όσο πιστεύετε ότι είστε καλά. Θεωρητικά είναι, αν κάνετε 1 λεπτό άπνοια, πρέπει να καθίσετε στην επιφάνεια πάνω από 3 λεπτά. Okay. Είναι 1 δευτερόλεπτο εισπνέουμε, 3 εκπνέουμε. Αυτό είναι ένας μαθηματικός τύπος. Δηλαδή, 2, πάμε περισσότερο. Καταλάβατε, 2 δευτερόλεπτα εισπνέουμε, 3, 6 εκπνέουμε. Για πόση ώρα μπορώ να το κάνω αυτό, αν θέλω να το κάνω σπίτι μου, μέχρι εκεί που μπορείτε. Αν κουραστείτε, πάρτε 2-3 κανονικές αναπνοές και ξαναξεκινήστε το. Θα σας βοηθήσει λοιπόν να βρείτε και να χαλαρώσετε. Είπαμε, όταν πρέπει να ξεκινήσουμε από πάνω, πρέπει να είμαστε χαλαροί. Όχι να φεύγουμε με έντονους καρδιακούς παλμούς. Εντάξει. Φυσικά, αν κάναμε τώρα ένα σχολείο, θα κάναμε τώρα το τεστ και θα λέγαμε και άλλα πράγματα. Τι θα χρειαστεί να κάνουμε μετά τη χαλάρωση? Τι κάνουμε όλοι μας? Παίρνουμε την αναπνοή μας. Σωστά, παίρνουμε τη μεγάλη αναπνοή μας. Εγώ θα πω ότι η αναπνοή που παίρνω είναι 2 συν 1 την μεγάλη. Θα ακούσετε πάρα πολλά πράγματα. Στα βιβλία όμως αυτό γράφουν. Εντάξει. Στα βιβλία γράφουν λοιπόν ότι παίρνουμε 2 αναπνοές και η τρίτη είναι μας μεγάλη. Okay. Πόσο μεγάλη? Πρέπει να γεμίσουμε το διάφραγμα μας τελείως και το θώρακά μας μέχρι απάνω, μέχρι να μην υπάρχει κάτι άλλο να εισπνεύσουμε. Τόσο πολύ. Γιατί την ώρα που θα κάνουμε την κατάδυση έχουμε την πίεση.
Θα μιλήσω λίγο για πίεση. Άμα προλάβω, δεν το έχω βάλει μέσα, γιατί είχαμε πει με τον Χρήστο να μην το βάλουμε. Έτσι λοιπόν, αφού χαλαρώσαμε 3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά, βγάλαμε τον αναπνευστήρα μας. Συγγνώμη. Χαλαρώσαμε 3, 4, 5 λεπτά. Θα πάρουμε τις αναπνοές τις τελευταίες, έτσι τις ονομάζουμε, τελευταίες αναπνοές, που είπαμε είναι 2 συν 1, όπου η 1 είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα βγάλουμε τον αναπνευστήρα μας και θα κάνουμε την κατάδυση. Φυσικά για να κάνουμε κατάδυση θα πρέπει να εξεσώσουμε. Εξίσωση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, είναι ένα ολόκληρο μάθημα. Ελπίζω όλοι σας εδώ πέρα να ξέρετε να εξισώνετε. Γιατί αν εξισορροπήσουμε την πίεση θα σπάσουμε τα αυτιά μας. Θα κάνουμε ένα βαρότραγμα, είτε στα αυτιά είτε στους μετωπιαίους. Ωραία. Αφού λοιπόν κάνουμε την κατάδυσή μας, πήγαμε στο σημείο που φωτογραφίσαμε, περάσαμε ωραία κτλ. Έχουν πέσει τα ποσοστά του οξυγόνου, έχουν ανέβει τα ποσοστά του διοξιδίου. Άρα και το σώμα μας έχει κάποια αλάρμ. Αυτά τα αλάρμ είναι το διοξίδιο που το χρειαζόμαστε. Εντάξει. Τι θα χρειαστεί να κάνουμε? Να πάρουμε αναπνοή. Τώρα λοιπόν, πάμε να πούμε και το τελευταίο κομμάτι της αναπνοής, που είναι η αναπνοή επαναφοράς. Όταν βγούμε στην επιφάνεια της θάλασσας, τότε εκπνέουμε. Ποτέ δεν εκπνέουμε κάτω από το νερό. Ποτέ. Θα δείτε πάρα πολλές ταινίες και πάρα πολλούς είτε να εκπνέουν κάτω από το νερό, όπως είπα, ή θα δείτε πολλούς με τον αναπνευστήρα στο στόμα. Είναι λάθος. Το οξυγόνο που έχουμε στο σώμα μας και τα αποθέματα που έχουμε τα χρειαζόμαστε. Συνεπώς, όταν βγούμε στην επιφάνεια, τότε θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή εκπνοή και μια γρήγορη εισπνοή. Μια γρήγορη και να την κρατήσουμε λίγο την εισπνοή, ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Επαναλαμβάνουμε μετά πάλι μια γρήγορη εκπνοή, μια μεγάλη εισπνοή, αυτό επί 3 φορές, και μετά αναπνέουμε κανονικά. Ξαναεπαναλαμβάνουμε. Αφού τελειώσει η κατάδυσή μας, βγούμε στην επιφάνεια, εκπνέουμε λίγο την πρώτη φορά, εισπνέουμε πάρα πολύ γρήγορα. Κρατάμε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου την αναπνοή μας. Εκπνέουμε λίγο παραπάνω, εισπνέουμε παραπάνω. Γρήγορα όλα αυτά. Αυτό το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο σκέλος το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα, με μεγαλύτερες αναπνοές και εκπνοές. Μόνο η πρώτη είναι ρηχή εισπνοή. Εκπνοή, συγγνώμη. Μόνο η πρώτη. Εντάξει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι το πρωτόκολλό σας. Αν ακολουθήσουμε ένα πρωτόκολλο σωστό, δεν θα έχουμε ποτέ δυσάρεστα πράγματα. Εντάξει, αυτά μαθαίνουμε σε ένα σχολείο, μαθαίνουμε να μην έχουμε τα δυσάρεστα πράγματα. Για να το πετύχουμε όλο αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες. Κάποιοι κανόνες είναι αυτές. Αναπνοές χαλάρωσης, αυτές αναπνοές, αναπνοές επαναφοράς. Εντάξει. Αυτά ακούγεται τώρα έτσι, αλλά σε ένα μάθημα θα κάναμε τώρα αυτή τη στιγμή εκπαίδευση. Θα κάναμε τώρα πρακτική δηλαδή. Πώς το κάνουμε, αν το κάνετε σωστά, με χρονόμετρα, με κάποιες φάσεις ώστε να δούμε τον αθλητή ότι του τελειώνει αέρας. Πάμε να το δούμε πώς το κάνεις, να δούμε αν τα έχει ξεχάσει. Γι' αυτό λέω ότι δεν γίνονται κάποια πράγματα μέσα από εδώ. Εντάξει, για να μην παρεξηγηθώ. Γι' αυτό τα περνάω και λίγο περιγραμματικά. Απορίες. Σου έχω εγώ κάποιες ερωτήσεις. Ορίστε. Έχω εγώ κάποιες ερωτήσεις. Ναι, ναι. Καλά, είμαι επίπεδο 1 ακόμα. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω για να πάω επίπεδο 2 σε pure apnea. Στην εκπαίδευση εμάς μας είχαν πρώτα στη στεριά να κάνουμε θώρακα στήθος στα χέρια μας για τις αναπνοές, για να μπορούμε να βλέπουμε ότι στο... Συγγνώμη, θώρακα και πνευμόνια κάτω να έχουμε τα χέρια μας, ώστε να μπορούν, στο διάφραγμα να μπορεί να πηγαίνει κάτω αέρας και να μην μπαίνει στο στήθος. Αυτό πώς ακολουθείτε? Αυτό είναι στο κομμάτι της πρακτικής που λέω, γι' αυτό το λέω και το ξαναλέω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί αυτό το βίντεο μπορεί να κυκλοφορήσει. Είναι λογικό ότι η θεωρία που κάνουμε, μετά βάζουμε τα χέρια μας εδώ, για να δούμε πώς δουλεύει το διάφραγμα. Πρώτα γεννής δηλαδή το διάφραγμα και μετά ο θώρακας. Εδώ τι να κάνουμε τώρα, πώς να το κάνω, δηλαδή να βάλω κάποιο. Είναι λίγο δύσκολο. Έτσι,
Βάζω τους μαθητές φυσικά σε μια οριζόντια θέση είτε σε μια καρέκλα και το δουλεύουμε αυτό. Και βλέπουμε λοιπόν τι ανεβαίνει πρώτο και τι ανεβαίνει τελευταίο. Για να γίνεται η εξάσκηση. Τώρα από εδώ δεν μπορώ να το κάνω. Ούτε να το δείτε, ούτε να το δείτε. Να το κάνετε εσείς οι ίδιοι. Εντάξει. Φυσικά αυτό που λέω πριν είναι το σωστό. Είπες επίσης για εκπνοή σύντομη μετά την έξοδο από το νερό. Εμάς μας έβαζαν να κάνουμε εκπνοές μέχρι τέλος, δηλαδή να τελειώνει ο αέρας και να φυσάμε κι άλλο. Μιλάμε για τις αναπνοές επαναφορά. Ναι. Εάν έχεις το βιβλίο της Pure Apnea, θα το διαβάσεις, δεν το λέει μας αυτό. Το ξέρω. Απλώς η πρακτική μας ήταν ειδικό κενό και 5,5 ώρες μας εξετάσεις τελευταία μέρα. Συνεχόμενες. Το λεπτό. Το έχω το βιβλίο, ναι. Απλώς μου είχε κάνει περίεργο, ναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχω το αγγλικό, ναι. Έχω το αγγλικό. Είπαμε ότι κάποια πράγματα, εγώ δεν μπορώ να πω για τον εκπαιδευτή που το έκανε, καταλαβαίνεις, είναι λογικό. Το πρωτόκολλο αυτό, επειδή έχω κάνει 4 πτυχία με εκπαιδευτής 4 οργανισμών, είναι ακριβώς το ίδιο πρωτόκολλο. Είναι ίδιο πρωτόκολλο. Ναι, απλώς επειδή ανέφερε στη σύντομη, γι' αυτό λέω. Ωστε. Επειδή ανέφερε σύντομη στην αρχή όταν βγαίνουμε και μετά κανονικές αναπνοές. Άκουσε με να δες. Αν κάνουμε μία πλήρη εκπνοή, αφού βγούμε στην επιφάνεια, τώρα μιλάμε για επίπεδο 2 και μιλάμε για άλλες καταστάσεις τώρα, πέφτει μερική πίεση του σώματος, του οξυγόνου του σώματός μας. Αν δεν έχουμε έναν γιατρό τώρα αυτή τη στιγμή, θα το επιβεβαίωνε. Ναι. Εντάξει, αλλά επειδή λέμε, μιλάμε για το level 1, μιλάμε επιγραμματικά, δηλαδή όντως αυτό λέω μέσα, δεν μπαίνω σε διαδικασίες τι συμβαίνει στο σώμα μας, χημικά δηλαδή, γιατί δεν θέλουμε να μπερδέψουμε τον μαθητή. Έχει έρθει να περάσει καλά, να μάθει να γνωρίσει την ελεύθερη κατάθεση και δεν θέλουμε να τον μπερδέψουμε με πολλά τεχνικά πράγματα. Γιατί ούτως ή άλλως, το level 1 είναι από 8 μέτρα έως 15 μέτρα. Και ήδη είναι πάρα πολλά για το level 1. Τους άλλους οργανισμούς είναι μέχρι 8-9 μέτρα. Απλά η Pure Apnea είναι λίγο πιο αθλητικό πρότυπο. Εντάξει. Συνεπώς στηρίζεις το πρωτόκολλο και θα, πραγματικά θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και ένα τελευταίο. Αν μπορείς να αναφέρεις εδώ, γιατί δεν ξέρω ποιοι κάνουν ελεύθερη κατάδυση, να μην έχουν πρόβλημα. Τα βασικά δηλαδή, για την εξίσωση, δηλαδή για τα αυτιά και λοιπά, για να μπορέσουν να καταλάβουν. Να μην... Γιατί έχω δει άτομα τα οποία η μάσκα κολλούσε από την πίεση μέσα στο πρόσωπο. Επειδή εγώ που σου είπα εμένα στο κινητό, βλέπω κάποιες ερωτήσεις να μου πετάγονται και να φεύγουν. Εάν θέλεις, δέστες λίγο να μου τις κάνεις εσύ. Είναι μια ερώτηση. Ναι, μία βλέπω. Λέει, υπάρχει περιορισμός στο ποιος μπορεί να κάνει ελεύθερη κατάδυση ή θεωρούμε πώς μπορεί να τα καταφέρει ο καθένας. Ευχαριστώ. Έχουν γίνει γένες με μωρά μέσα στην πανιέρα σου. Ξέρετε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ένα μωρό, ένα νεογέννη το βάλουμε στο νερό, δεν παθαίνει κάτι. Μπορεί να έχουμε μεγαλώσει το περιβάλλον στην ξηρά, αλλά είμαστε και άνθρωποι της θάλασσας. Όλοι μπορούν να κάνετε δεύτερη κατάδυση. Εγώ, όταν ξεκίνησα να κάνω ελεύθερη κατάδυση, ξαναλέω, γιατί στην οικογένειά μου είχαμε κάποιο θέμα από τη θάλασσα, και το είχα παρατήσει γιατί ήμουν άνθρωπος στη θάλασσα με τον πατέρα μου, βουτούσα 2 μέτρα. 2-3 μέτρα. Δεν μπορούσα να κάνω κατάδυση γιατί είχα πρόβλημα με τις εξισώσεις μου και πρόβλημα στους μετωπίαιους, όπου και τώρα μεταλανίζουν οι μετωπίαιοι μου. Το μοναδικό πρόβλημα που μπορούμε να έχουμε την ελεύθερη κατάδυση είναι πραγματικά η εξίσωση. Τίποτα. Και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στην εξίσωση σταματάνε. Και εγώ στην εξίσωση σταματάω. Γιατί αυτό που με έκανε να σταματώ, να μην μπορώ να βουτήξω πέρα από τα μέτρα που έκανε, που ήταν πάρα πολλά, ήταν δεν μπορούσα να εξισώσω. Άπνοια είχα. Χρόνους δηλαδή είχα. Αέρα δεν είχα για να εξισώσω τα αυτιά μου. Εντάξει. Συνεπώς όλοι μπορεί να κάνετε. Ένα τραταχτό παράδειγμα είναι η σύζυγός μου. Μέχρι και πέρσι δεν έκανε ελεύθερη κατάδυση, απλά ακολουθούσε στη θάλασσα με το δικό της ρυθμό. Δηλαδή πηγαίναμε στη βάρκα, ψάρευε. Μέσα στην καραντίνα λοιπόν
της άρεσε όλο αυτό το concept και μου ήθελε να με μάθεις. Οκ, κάτσε και εσύ πρέπει να κάτσεις να μάθεις το τι συμβαίνει όταν κρατάς την αναπνοή σου και όλα αυτά που μαθαίνετε τώρα και πολλά άλλα, έτσι. Παρατήρησα λοιπόν όταν πήγαινε στη θάλασσα, ήταν αρχωμένη. Το καλό μέλη ήταν ότι μπορούσε να εξισώσει στα αυτιά και στους μετωπίες. Δεν ζοριζόταν. Όμως αυτό παρατήρησα είναι ότι δεν μπορούσε να χαλαρώσει. Διαπίστωσα όταν ερχόταν στα μαθήματα να έρθει να παρακολουθήσει ή στις προπονήσεις, γιατί κάναμε και μαζί προπονήσεις με την ομάδα, όταν της έδινα την κάμερα να τραβάει φωτογραφίες εμάς, ξεχνιότανε και κράταγε περισσότερο χρόνο, αλλά βουτούσε και περισσότερο. Μόλις άφηνε την κάμερα και πήγαινε στο σκηνή, στο μπαλόνι, για να κάνει κατάδυση, δεν μπορούσε να φτιάξει. Δεν εξίσωνε. Δεν γίνεται λοιπόν τη μία να εξισώνει και την άλλη να εξισώνει. Αυτό λοιπόν γιατί? Γιατί η ελεύθερη κατάδυση δεν σχετίζεται μόνο με τα πνευμόνια μας και την εξίσωση, σχετίζεται με τον εγκέφαλό μας. Αν ο εγκέφαλός μας είναι χαλαρός, θα μας έρθει και η ελεύθερη κατάδυση. Συνεπώς είναι αυτό που έλεγα. Να είστε χαλαροί πριν πάτε στη θάλασσα. Δεν μπορεί λοιπόν εσείς να σκέφτεστε τώρα ότι πρέπει, παράδειγμα λέω έτσι, ότι πρέπει να πληρώσω ένα λογαριασμό και το ξέχασα και πάμε να κάνουμε τώρα ψαραντούφεκο, ελεύθερη κατάδυση, φωτογράφηση. Τι γίνονται αυτά? Καταλαβαίνετε, είχα μια ένταση. Ναι, καταλαβαίνει. Ή για παράδειγμα, είμαστε τώρα στη θάλασσα και βλέπουμε ότι μας πάνε το αυτοκίνητο έξω. Είναι δυνατόν να είμαστε χαλαροί? Θα ανοίγουν οι παλμοί πάρα πολύ ψηλά. Έχει χαθεί το παιχνίδι ήδη. Εντάξει. Όλοι σας μπορεί να κάνετε ελεύθερη κατάσταση. Όλοι σας. Το πώς θα εξελιχθείτε όμως εξαρτάται πραγματικά από εσάς. Γιατί για να κάνετε ένα σχόλιο ελεύθερης κατάστασης, εάν εσείς δεν πηγαίνετε έστω μια φορά την εβδομάδα στη θάλασσα, δεν κάνετε πράξη όλα αυτά που μαθαίνετε. Το σώμα δεν μαθαίνει. Δεν μαθαίνουν οι εξισώσεις. Επίσης, η εξίσωση, οι ευσταχιανές μας, περιβάλλονται από γραμμωτούς μυς. Τι σημαίνει λοιπόν μυς? Προπονούνται. Άρα και μπορείτε να τις προπονήσετε. Όσο προπονούνται οι ευσταχιανές μας, τόσο πιο εύκολες γίνονται οι εξισώσεις. Καταλάβαμε αυτό? Άρα, για να σας πηγαίνει μια φορά το μήνα, δεν έχετε τα ίδια αποτέλεσμα με εμένα που πηγαίνω δύο φορές την εβδομάδα. Είτε απνευστικά, είτε θέμα πίεσης, είτε θέμα εξίσωσης. Χρήστο, πιστεύω να σε κάλυψα. Ναι, ναι, με κάλυψες. Ωραία. Εάν με ρωτάτε κάθε πότε πρέπει να κάνετε μια εξίσωση, εγώ τους μαθητές οι οποίοι έχουν θέματα, μικρά θεματάκια, τους λέω από την επιφάνεια. Βγάζουμε τον αναπνευστήρα, κάνουμε μια εξίσωση, πάμε τη μέση μας, κατεβαίνουμε και επί τόπου κάνουμε μια εξίσωση. Ποτέ δεν τραβάμε τις εξισώσεις. Μα ποτέ δεν τραβάμε τις εξισώσεις. Γιατί όσο τραβάτε τις εξισώσεις, τι εννοώ τραβάτε? Να φτάσει ο πόνος μέχρι εκεί πέρα που δεν μπορείτε και τότε να φυσήξετε αέρα. Άλλο να εξισώνω κάθε λίγο και λιγάκι που είναι, γίνονται μαλακές εξισώσεις, και άλλο να πατάτε τη μύτη σας, να πιέζετε τη μύτη σας και να φυσάτε πάρα πολύ αέρα με αποτέλεσμα να κάνετε μια ένταση. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα κάνω μια εξίσωση, μια μαλακή εξίσωση, και τώρα κάνω μια εξίσωση. Μια έντονη εξίσωση. Εξίσωση είναι και μία, εξίσωση είναι και άλλη. Όμως η μία είναι πιο βία, ενώ η άλλη είναι πιο μαλακή, είναι πιο... δεν έχουμε ένταση στο σώμα. Εντάξει, σε ό,τι αφορά τη μάσκα που είπε ο Χρήστος, η μάσκα είναι ένας τεχνητός όγκος, άρα και τα αέρια μαζεύουν, θα πρέπει να τη εξισώνεται πώς, εκπνέοντας λίγο αέρα από τη μύτη. Εντάξει, έχουμε απορίες αυτό? Κάποιες άλλες απορίες στο κομμάτι αυτό? Υπάρχει μια ερώτηση. Έχετε να προτείνετε μια άσκηση για τους μυς των ευσταχιανών? Να πω λίγο, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε όλοι σας εδώ. Έχω ένα κανάλι στο YouTube. Σημειώστε το Free Diving Expert Fishing Travel. Εντάξει, έχει και ψαρετούφικο, γιατί μπορεί να είστε και λίγο, δεν ξέρω αν είστε λιγολόγοι, οκ. Okay. Σεβαστό, δεν θέλω παρεξηγήσει. Μέσα εκεί λοιπόν έχει διάφορες ασκήσεις, είτε διαφράγματος, είτε θωρακικές, πλευρικές, πριν πάμε στη θάλασσα. Έχει κάποια. Κάποια πράγματα μπορεί να σας βοηθήσει. Εντάξει, άσχετα με αυτό που θα πω τώρα. Μία άσκηση που δίνουν οι γιατροί ορειλά είναι με το Otovent. Ξέρετε το Otovent? Στο φαρμακείο το παραγγέλουμε.
Είναι ένα τίποτα, ένα μηχανηματάκι με ένα μπαλόνι είναι, όπου το βάζουμε στη μύτη στο ένα ρουθούνι, κλείνουμε με τα άλλα δύο και προσπαθούμε να φυσήξουμε αέρα από τη μύτη και να φουσκώσει το μπαλόνι. Αυτό το μπαλόνι είναι λίγο σκληρό, δηλαδή δεν είναι τόσο ελαστικό, με αποτέλεσμα, πιέζοντας αέρα, εξισώνουν τα αυτιά μας. Το καταλάβετε, αν το κάνετε αυτό. Αυτό προτείνουν και γιατροί κιόλας, εγώ δεν είμαι γιατρός φυσικά, αλλά εγώ το κάνω γιατί μου το έχει προτείνει ο γιατρός μου. Εντάξει, το έκανα, τώρα δεν το κάνω. Εάν σας ενοχλούν τα αυτιά σας, μπορείτε να το κάνετε, ναι. Καλό είναι αν έχουμε προβλήματα με τις εξισώσεις, γιατί εμείς είμαστε εκπαιδευτές, δεν είμαστε γιατροί, να επισκεφτούμε έναν γιατρό ορειλά να μας κατατοπίσει. Εντάξει, γιατί αφού μιλάμε λίγο για εξισώσεις, να πούμε ότι εάν έχουμε ένα air-condition και μας χτυπάει στο πρόσωπο, κάτι δεν θα πάει καλά. Άρα για να αποφεύγετε τα air-condition. Δεν μπορεί δηλαδή να φεύγουμε να πάμε να κάνουμε μια κατάδυση και να έχουμε βάλει το air-condition στο αυτοκίνητό μας, γιατί τώρα έχει 40 βαθμούς, και να μας χτυπάει στο πρόσωπό μας και να πηγαίνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι δεν θα πάει καλά με τις εξισώσεις μας. Δηλαδή, αν έχουμε και ένα θέμα, αν έχουμε, δηλαδή, είμαστε και λίγο ευαίσθητοι, τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Καλό είναι λοιπόν να μην σας χτυπάει το air condition ή να το έχετε σε ένα άλλο δωμάτιο. Πολλά νερά, τουλάχιστον μία μέρα, δύο μέρες πριν, αν δεν πίνετε. Εμένα δεν μου αρέσει το νερό. Αναγκαστικά πίνω νερό γι' αυτό το θέμα. Καπνό, είναι λογικό αν καπνίζετε, θα έχετε κάποια θεματάκια, περισσότερο για τους μετοπιαίους. Όλα αυτά γιατί η βλένα στην μύτη μας θα είναι παχύρευστη. Εμείς δεν θέλουμε παχύρευστη, θέλουμε να νερευστή, γι' αυτό θέλουμε νερό. Και επίσης πρέπει να πίνουμε νερό κάθε λίγο και λιγάκι όταν θα είμαστε στη θάλασσα. Φανταστείτε τώρα, έχει 40 βαθμούς, να είμαστε στη θάλασσα, να φοράμε τη στολή μας. Πόσο η θερμοκρασία του νερού νομίζω είναι 27 βαθμούς σε μένα στην περιοχή μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ζέστη. Άρα και θέλουμε και νερά. Και πριν και μετά. Εντάξει. Εάν θέλετε να κάνετε κάποιες πλήσεις μπορεί να κάνετε με φυσιολογικό ορό. Και πάλι αυτά σας λέω, αν έχετε κάποια θέματα καλό είναι να μιλήσετε με τον ορειλά σας. Αυτά έτσι με το κομμάτι της εξίσωσης. Αν έχουμε κάποιες απορίες ή ερωτήσεις, δεν έχω πρόβλημα. Θα συνεχίσω. Ναι. Ωραία. Πάμε να πούμε λίγο τι είναι ο περαρισμός. Αυτό να σας πω ότι το έχω διαπιστώσει και εγώ ίδιος να το κάνω μέχρι και σήμερα το 2021. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω. Θα ξεκινήσω έτσι. Υπήρχε κάποτε η πεποίθηση, κάποτε οι παλιοί αθλητές, ότι κάνοντας υπεραρισμό θα πάρουν περισσότερο οξυγόνο. Αντιθέτως, αυτό που κάνουν είναι να παίρνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό οξυγόνου, όμως αυτό που κάνουν είναι να κατεβάζουν ναι, το διοξίδιο. Το διοξίδιο, είπαμε, είναι το καμπανάκι μας. Είμαστε, τι είπα, οξυγόνο διοξίδιο. Το διοξίδιο είναι αυτό που μας δίνει το αλάρ να πάρουμε την αναπνοή μας. Εντάξει. Γι' αυτό είπαμε, θέλουμε να χαλαρώνουμε στην επιφάνεια σωστά. Αν χαλαρώνουμε, όπως σας είπα, και το χρόνο επιφανείας και το χρόνο ανάμεσα εισπνοή-εκπνοή, δεν θα κάνουμε υπεραρισμό. Άρα λοιπόν η κατάδυσή μας δεν έχουμε υπεραρισμό. Έχουμε το σωστό ποσοστό οξυγόνου και το σωστό ποσοστό διοξιδίου. Συνεπώς, υπεραρισμό δεν κάνουμε ποτέ. Εντάξει. Όταν κάνουμε ένα υπεραρισμό, αυτό που νιώθουμε είναι ζαλάδα, έχουμε μυρμηγκιάσματα στα δάχτυλά μας και έχουμε μούδιασμα στα άκρα μας. Για παράδειγμα, ένας υπεραρισμός είναι μια κρίση πανικού. Είναι λίγο... Εγώ ακούω πάρα πολύ κόσμο το τελευταίο διάστημα να έχει κρίση πανικού λόγω του άγχους που μας περιβάλλει. Κρίση πανικού τι κάνει? Κάνουμε πάρα πολλές γρήγορες αναπνοές. Κάνουμε αυτό. Αυτή είναι... Ο περιαρισμός τι είναι αυτό? Αν σας βάλω να το κάνετε 1-2 λεπτά, ενδέχεται και να ζαλιστείτε. Είναι σίγουρο να ζαλιστείτε. Άρα για αυτό που θα νιώσετε σε πρώτη φάση, γι' αυτό λέω όλες όταν θα κρίσει πανικού, ζαλίστηκα λιποθύμηση.
είναι να βλέπουμε αστεράκια που λέμε τα λεγόμενα, ζαλιζόμαστε και έχουμε μουδιάσμα. Έτσι λοιπόν κάποτε πιστεύανε αυτοί που κάνανε τους αγώνες, οι τότε αθλητές, ότι αν κάνω αυτό θα κερδίσω και θα έχω περισσότερο εξοπλισμό. Αντιθέτως ήταν ένα λάθος, όπου οι επιστήμονες, τα σχολεία και όλα αυτά διαπιστώσαν ότι αυτό κάνει πάρα πολύ κακό. Θα ήθελα να σας δείξω ένα γράφημα, αν είμαι στον υπολογιστή μου, αλλά δεν είμαι στον υπολογιστή, δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν ξέρω αν το βγάλει κάποιος με αυτό το γραφείο, να σας το έχει. Να το κρατήσω μερικά δευτερόλεπτα να το δείτε. Εδώ λοιπόν, τι μας λέει, ότι εδώ είναι το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα και εδώ είναι ο χρόνος. Εδώ λοιπόν, αν κάνουμε μια κατάδυση που γράφει αναπνοή, εδώ είναι η φυσιολογική μας αναπνοή. Εδώ λοιπόν, είναι το υποξικό κομμάτι, δηλαδή όταν είμαστε σε μια κατάσταση που θα συζητήσουμε παρακάτω στην ασφάλεια. Εάν αναπνεύσουμε φυσιολογικά, όπως μάθαμε, θα μας τυπήσει το καμπανάκι εδώ πέρα και μέχρι να ανέβουμε στην επιφάνεια δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εάν κάνουμε όμως ένα περιαλισμό, αντί το καμπανάκι αυτό που είπαμε, που θα μας δώσει το αλάρμ, που θα μας πει ότι πρέπει να ανέβουμε, θα κατέβει κάτω από την ανάγκη της αναπνοής και όταν θα κάνουμε την ανάλυση μας, θα βρεθούμε σε ήδη σε επικίνδυνα περιστατικά. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι αν αναπνεύσουμε φυσιολογικά, εάν η αναπνοή μας είναι π.χ. 30 δευτερόλεπτα στον πυθμένα του βυθού, θα μας δώσει το καμπανάκι και εμείς θα κάνουμε μία ανάντηση και στο ένα λεπτό θα βρεθούμε απάνω και θα κάνουμε τις αναπνοές επαναφοράς. Εάν κάνουμε περαρισμό, θα πάμε κάτω, θα είμαστε στα 30 δευτερόλεπτα για παράδειγμα και θα είμαστε άνετοι. Θα κρατήσουμε παραπάνω την αναπνοή μας γιατί είμαστε άνετοι, γιατί δεν μας έχει έρθει. Δεν μας έχει χτυπήσει το αλάνι, το διοξείδιο του άνθρακα. Και όταν θα μας έρθει η ανάγκη και ξεκινήσουμε στην ανάδυση, τότε θα μπορεί να έχουμε κακά αποτελέσματα, γιατί θα μπορεί να έχουμε μπούμε σε υποξική κατάσταση. Έχουμε πάθει δηλαδή μια υποξία. Συνεπώς δεν κάνουμε ποτέ υπεραρισμό. Εντάξει αυτό. Καταλαβαίνετε όσο μπορώ να σας μεταλαμπαδεύσω λίγο την γνώση μου μέσα από το ίδιο. Εάν μπούμε λοιπόν να πούμε τα κατά του υπεραρισμού, εκτός από αυτό, εάν κάνετε όλοι σας τώρα για 30 δευτερόλεπτα έναν υπεραρισμό, αυτό που θα καταλάβετε είναι ότι έχετε μία ένταση, η καρδιά μας χτυπάει πάρα πολύ γρήγορα, άρα και δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσετε την αναπνοή σας παραπάνω από αυτό που μπορείτε, γιατί ήδη έχετε παραπάνω παλμούς. Αυξάνει την τάση στους μυς, φανταστείτε δηλαδή να κάνετε αυτό, οι μυς δηλαδή αρχίζουν και έχουν διάταση, έχουν μία τάση μάλλον, έχουν μία τάση. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Και επίσης, ένα κομμάτι που δεν μπορώ να πρέπει να σας το πω στη φυσιολογία, είναι δεν μπορεί να πάρει το οξυγόνο μέσα από το ερυθρό ομοσφαίριο, το όργανο ή ο μυς. Δεν μπορεί να το πάρει γιατί γίνεται ο δεσμός πάρα πολύ σφιχτός. Εντάξει. Άρα είναι καλό είναι να μην κάνετε ποτέ υπεραρισμό. Εάν έχετε απορίες, αυτό μπορείτε να με καλέσετε κιόλας, κατευθείαν να το συζητήσουμε κάποια πράγματα που μπορεί να έχει. Εντάξει. Άρα και υπεραρισμό δεν κάνουμε ποτέ. Τελειώσαμε. Από αυτό το κομμάτι. Λοιπόν. Απορίες για τον υπεραρισμό. Πάμε να δούμε τι θα συμβεί εάν κρατήσουμε λίγο την αναπνοή μας παραπάνω από το φυσιολογικό. Εάν κρατήσουμε την αναπνοή μας παραπάνω από το φυσιολογικό, θα μου πει κάποιος, ποιο είναι το φυσιολογικό ή ποιο είναι το φυσιολογικό. Εννοείται ότι τα όρια μας θα τα ανακαλύψουμε step by step. Δεν μπορεί ότι παρακολουθήσαμε τώρα ένα σεμινάριο και πήγαμε σε ένα σχολείο και γίναμε super duper και θα πάμε να κατακτήσουμε όλο το βάθος ή θα κάνω τρελές άπνες. Αυτά θα τα κατακτήσουμε σιγά σιγά. Και όσο είπαμε έχουμε επαφή, τόσο θα βελτιώνει. Εάν για παράδειγμα όμως
Η αναπνοή σας, είπαν, π.χ. είναι 30 δευτερόλεπτα. Και μπείτε πέρα από τα 30 δευτερόλεπτα, μιλάμε τώρα για τα πεθυμένα της θάλασσας ή στην επιφάνεια της πισίνας, μπαίνουμε στο κομμάτι το υποξικό. Γινόμαστε υποξικοί. Αυτό λοιπόν έχει κάποια σημάδια. Αυτά τα σημάδια χαρακτηρίζονται από χλωμό δέρμα, μπλε χείλη. Νομίζω ότι έχετε δει πάρα πολύ κόσμο ή εύχομαι να μην το δείτε, που λιποθυμάει. Αν τους έχετε δει, είδατε που γίνεται χλωμός και τα χείλη του γίνονται μπλε. Αυτό είναι γιατί έχει μπει σε υποξική κατάσταση. Εντάξει. Ένα μέρος από αυτό, έτσι, γιατί μπορεί να συμβεί και κάτι άλλο στον άνθρωπο. Αλλά γενικώς έχουμε δει ότι κάποιος που λιποθυμάει γίνεται ασπρίζει που λέμε, χλωμιάζει, αλλά τα χείλη του γίνονται μπλε γιατί δεν έχει γεμάτο. Εάν συνεχίσουμε λοιπόν να κρατάμε πέρα από αυτό το κομμάτι, τότε θα δούμε σε κάποια επιμέρους κομμάτια. Το ένα είναι ότι χάνουμε το μυϊκό έλεγχο. Δηλαδή, εάν κρατήσουμε την αναπνοή μας παραπάνω από αυτό, θα πρέπει το σώμα μας να κρατήσει οξυγόνο για να συντηρηθεί. Το πρώτο στάδιο πριν μπει στο blackout είναι να χάσει το μυϊκό έλεγχο. Ο μυϊκός έλεγχος δεν είναι τίποτα άλλο όπου το σώμα μας δεν μπορεί να αντεπεξέλθει μυϊκά. Δηλαδή έχει κάποια τρέμουλα, έχει τρικλίσματα στο στόμα. Αυτό είναι. Αυτό αλλιώς λέγεται και σάμπα, γιατί στους αγώνες κουνιέται αριστερά-δεξιά. Έτσι θα το ακούσετε ως και σάμπα αυτό. Και αν συνεχίσουμε να κρατήσουμε κι άλλο την αναπνοή μας, τότε το σώμα μας πρέπει να μπει σε μία συντήρηση. Και θα μπει σε μία υποξία. Θα πάθουμε δηλαδή υποξία, θα πάθουμε blackout. Η υποξία λοιπόν δεν είναι τίποτα λιγότερο και τίποτα παραπάνω από μία επανεκκίνηση του αναπνευστικού συστήματος. Με πολύ απλά λόγια, όταν το οξυγόνο που χρειάζεται το σώμα μας πέσει παραπάνω από αυτό που πρέπει, θα κλείσει τον πρώτο διακόπτη το σώμα. Παράδειγμα ότι είναι ο μυϊκός έλεγχος. Εάν συνεχίσουμε, θα κλείσει το γενικό ρελέ που θα πει: κοίτα να δεις, εγώ πρέπει να κρατήσω οξυγόνο για την καρδιά μου και τον εγκέφαλό μου για να μπορέσει να ζήσουν και όλα τα άλλα τα όργανα. Γιατί ο εγκέφαλος είναι το τσιπάκι μας, ας πούμε, να το πούμε πιο απλά. Τι πρέπει να κάνω, πρέπει να τον κλείσω από το διακόπτη για να κρατήσω λίγο οξυγόνο για να συντηρηθεί. Όταν περάσει και αυτό το όριο, τότε κάνει μια επανεκκίνηση ο οργανισμός, ο εγκέφαλος, να αναπνεύσει. Άρα και κάνει μια επανεκκίνηση. Αν βρισκόμαστε κάτω από το νερό, εάν λοιπόν βρισκόμαστε κάτω από το νερό, έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Γι' αυτό λέμε ποτέ μα ποτέ χωρίς ζευγάρι. Θα τύχει πολλές φορές στη ζωή σας να πάτε και χωρίς ζευγάρι. Και εμένα μου έχει τύχει. Άρα γιατί πρέπει να κάνετε, θα τηρήσετε κάποια πρωτόκολλα. Να μην περνάτε τα όρια σας, να τήρετε το χρόνο επιφανείας, τις αναπνοές, όλα αυτά που είπαμε. Καλό είναι να πηγαίνετε ποτέ μόνοι σας, γιατί δεν έχει πια αξία να πηγαίνετε μόνοι σας. Έτσι, δηλαδή, εμένα μου αρέσει να πηγαίνω είτε με τη γυναίκα μου, είτε με τους μαθητές μου και να βγαίνω μετά να συζητάω τι κάναμε, τι είδαμε, πώς πήγε η προπόνησή μας. Επίσης, να έχω και μία ασφάλεια, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, να έχω έναν άνθρωπο που είναι ο άγγελός μου. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο και ένα χόμπι που έχει μεγάλη ασφάλεια, όμως δεν πάβει να έχει κινδύνους. Έτσι, ένας από αυτούς είναι αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα. Άρα λοιπόν μιλήσαμε λίγο για το μυϊκό έλεγχο, τη σάμπα, μιλήσαμε λίγο για την υποξία. Έχουμε και άλλη μία κατηγορία υποξίας που είναι υποξία ανόδου. Συνήθως δεν τυχαίνει τόσο εύκολα. Σε αγώνες συμβαίνει όταν κάποιος ξεπεράσει πάρα πολύ τα όρια του ή κάτι δεν πάει καλά. Είναι η υποξία ανόδου. Ο Χρήστος έχει κάνει στο σχολείο ή αλλιώς το ραντεβού των 7 μέτρων. Αυτό συμβαίνει γιατί πέφτει μερική πίεση του οξυγόνου στο σώμα μας. Έτσι. Γι' αυτό, αν δείτε και σε βιντεάκια σε αγώνες, μπορεί να πατήσετε σε αγώνες, θα δείτε ότι η ομάδα των οδητών ασφαλείας ανεβαίνουν μαζί μετά από κάποια μέτρα.
Εξαρτάται φυσικά τα μέτρα. Αλλά σίγουρα, δηλαδή υπάρχει η ασφάλεια που γίνεται από τα 40 μέτρα, υπάρχει ασφάλεια που γίνεται 25 και υπάρχει ασφάλεια που γίνεται από τα 10 μέτρα. Είτε στο πρώτο επίπεδο, είτε στο τρίτο επίπεδο, είτε σε αγώνες, πάντα το ζευγάρι πρέπει να ανεβαίνει είτε με τον εκπαιδευτή, είτε με κάποιον άλλο συμμαθητή μαζί. Είτε κάνουμε ψαρεντούφεκο, είτε κάνουμε χαβαλέ. Δηλαδή το χόμπι μας πρέπει να πηγαίνουμε μαζί. Ώστε αν συμβεί κάτι, να επέμβουμε, να πιάσουμε τον αθλητή μας. Φυσικά αυτό η διάσωση γίνεται καθαρά πρακτική στο χώρο και μετά στη θάλασσα. Εδώ δεν μπορώ να σας δείξω πώς πιάνουμε τον και πώς βάζουμε το σώμα μας για να τον φέρουμε στην επιφάνεια. Σε γενικές γραμμές είναι λίγο σπάνιο να γίνει το ραντεβού των 7 σε κάποια βάθη όπως σας είπα. Εκτός εάν υπερβούμε τα όρια μας, το οποίο δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, γι' αυτό μαθαίνουμε 5 πράγματα. Εντάξει. Καλό είναι λοιπόν στη ζωή σας να μην υπερβαίνετε τα πράγματα προπαντός στη θάλασσα. Αυτό είναι την άνοδο, το ραντεβού των 7. Τώρα, πώς μπορούμε να κάνουμε την ελεύθερη κατάδυση πιο ασφαλή. Προοδευτική προσέγγιση του βάθους. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εγώ, step by step. Εντάξει. Χαλαρώστε καλά στην επιφάνεια. Αναγνωρίστε τα συμπτώματά σας. Δηλαδή, εάν έχετε σύγχυση στην επιφάνεια, μην κάνετε κατάδυση. Εάν βλέπετε τα λεγόμενα, βλέπω αστεράκια, πάνε να πείτε κάτι δεν πάει καλά. Παντός στην επιφάνεια. Γιατί αν μας συμβαίνει κάτω από το νερό, πάνε να πείτε μπορεί να είστε περιορισμένοι ή έχετε υπερβεί. Εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε τα πάντα από την επιφάνεια προς τα κάτω για να μιλάμε για ασφάλεια. Γιατί δεν μιλάμε για ασφάλεια όταν τα έχουμε κάνει όλα λάθος και τα θυμηθούμε κάτω. Δεν έχουμε κάνει κάτι. Άρα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε από ψηλά. Δηλαδή από την επιφάνειά μας. Εδώ τώρα να σας πω ότι η αίσθηση ότι η βουτιά βγαίνει πάρα πολύ άνετη, θα σας δώσω πραγματικά ένα πραγματικό παράδειγμα με μένα. Η χρόνη είναι σαν παράδειγμα. Να σας πω ότι παράδειγμα έκανα μια βουτιά στα 15 μέτρα και ήξερα ότι η αναπνοή στον πυθμένα την κράταγα ένα λεπτό. Να ξέρετε ότι όλοι σας έχετε ένα ρολόι στο μυαλό σας. Αν το σκεφτείτε τώρα έτσι πως σας το λέω, θα δείτε ότι το πόσο χρόνο κάθεστε κάτω, θα δείτε άμα κοιτάξετε το ρολόι ότι κάθε φορά είναι ίδιο. Και ας μην έχετε ρολόι καταδυτικό όπως έχω εγώ. Έτσι λοιπόν ήμουν κάτω ένα λεπτό και ήμουν πάρα πολύ καλά. Κοιτάω το ρολόι μου, βλέπω ένα λεπτό. Λέω, είμαι πολύ άνετος. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα είναι ότι πάλι είμαι πολύ άνετος. Επειδή το γνώριζα, έκοψα την πουτιά μου και ανέβηκα στην επιφάνεια. Γιατί όταν κάνουμε μια βουτιά πάρα πολύ άνετη, ενδέχεται να είμαστε περιορισμένοι. Η δεύτερη βουτιά όμως που έκανα, αφού χαλάρωσα, ήταν ακριβώς ίδια και καλύτερη. Που σημαίνει δεν ήμουν περιορισμένος, απλά έχω βελτιωθεί. Εντάξει. Συνεπώς, αν το δείτε ποτέ σας αυτό, χθες το διάβασα μου εσύ την ερώτηση, καλό είναι να κόψετε τη βουτιά, επιφάνεια και ξανακάντε μετά από 5 λεπτά. Είπαμε ότι στη χρόνια επιφάνεια. Κάντε το ότι είναι άνετα, επαναπείτε ότι έχετε βελτιωθεί. Επίσης, να μην κουτάμε αγχωμένοι και ένα βασικό κομμάτι, πάντα, μα πάντα ο εξοπλισμός σας να είναι σε καλή κατάσταση. Μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο εξοπλισμό στο τέλος, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ρωτάνε. Σε αυτό μία ερώτηση είναι τι πρέπει να κάνουμε αν παρουσιάσουμε έντονη ζαλάδα μέσα στο βυθό, πάμε πιο βαθιά ή ανεβαίνουμε αφού ειδοποιήσουμε τον μπάντι μας. Τι κάνουμε, ξανακάνω μία ερώτηση, τι κάνουμε αν νιώσουμε μία ζαλάδα κάτω, σωστά. Ναι. Για να ζαλιστούμε κάτω πρέπει να έχουμε φύγει λάθος από πάνω. Λέει έτσι, τι πρέπει έτσι να κάνουμε αν παρουσιάσουμε εντονή ζαλάδα μέσα στο βυθό. Πάμε πιο βαθιά ή ανεβαίνουμε αφού ειδοποιήσουμε τον μπάντι μας. Εάν νιώσουμε μια ζαλάδα, είτε λίγη είτε πολύ, κάτι δεν πρέπει να πάει καλά. Άρα δεν πάμε πιο κάτω, γιατί αν πάμε πιο κάτω, τότε δεν ξέρω αν θα προλάβει και το ζευγάρι μας να μας πάρει. Αν δεν μας έχει πάρει και χαμπάρι.
Συνεπώς, όταν δεν νιώθουμε καλά κάτω από την επιφάνεια του νερού, διακόπτουμε τα πάντα και επιστρέφουμε πάνω. Εάν έχουμε τη δυνατότητα και νιώθουμε και λίγο ότι κάτι δεν πάει και καλά, μπορούμε να κάνουμε νόημα στο ζευγάρι μας, γι' αυτό πάντα, μα πάντα το ζευγάρι μας είναι σε επαφή. Έχω δει και έχω βουτήξει με ψαρεντούφικο φυσικά, με άνθρωπο, ο οποίος βούταγα εγώ εδώ και αυτός έφυγε και πήγαινε αλλού. Εννοείται ότι έγιναν συστάσεις, διορθώθηκε, με κάποιον άλλον δεν διορθώθηκε και δεν συνήθισα να ξανακάνω ψάρεμα μαζί του. Γιατί η ζωή μας είναι πολύτιμη. Ο καλύτερος ελεύθερος δίτης είναι αυτός που πάει και βγαίνει σπίτι του. Εντάξει. Συνεπώς να διαλέγετε τα ζευγάρια σας και αν έχετε κάνει σχολεία ελεύθερης κατάθεσης, να απαιτείτε και από το ζευγάρι σας να το κάνει, γιατί εσείς πλέον μπορείτε να σώσετε ή να δείτε κάποια συμπτώματα που θα τα συζητήσουμε τώρα, ενώ το ζευγάρι σας δεν μπορεί να επέμβει για να σας βοηθήσει. Εντάξει, επιλεκτικότητα λέγεται αυτό. Okay. Συνεπώς για το φίλο που έκανε την ερώτηση ή τη φίλη, όταν νιώσουμε κάτι το οποίο δεν πάει καλά, σταματάμε. Ανεβαίνουμε στην επιφάνεια. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Αυτά που μας υποδεικνύεται για την ελεύθερη κατάδυση, κάπως διαφοροποιούνται με την σκούμπα. Έτσι δεν είναι? Είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι. Το ένα ακριβώς. Με τα αέρια που έχουμε, τον αέρα που έχουμε στα πνευμάτια, ενώ το άλλο έχουμε μια φιάλη με πιεσμένο αέρα. Την ερώτηση που έκανα εγώ για την ζαλάδα, την είχα κάνει κατά τη διάρκεια scuba diving που είχαμε. Και λόγω του ότι είχα μία, όχι καλή εξίσωση στα αυτιά, λόγω ίωσης που είχα τις προηγούμενες μέρες. Και έτσι όταν είμαστε σε βάθος 26 μέτρων μου παρουσιάστηκε αυτή η ζαλάδα, δηλαδή γύριζαν τα πάντα τριγύρω μου. Αλλά... Πιθανόν. Χωρίς να μην είναι πρόβλημα. Αλλά είχα γνωρίσει, επειδή είχα κάνει αρκετά χρόνια τη σκούπα, ότι πρέπει να πηγαίνουμε πιο βαθιά, έτσι ώστε να μην υπάρξει μια απότομη κίνηση προς την άνοδο και παρουσιάσω κάποιον εμβολισμό. Και αυτό είχε πει και οι συνάδελφοι που είμαστε μαζί τότε. Γι' αυτό σας έκανα αυτή την ερώτηση με την ελεύθερη κατάδυση, αν αυτό ενδείκνεται ή όχι. Θα σας πω κάτι. Αυτό νομίζω κατάδυση έχω κάνει ένα αστέρι στην πάντη. Άρα και δεν είμαι εκπαιδευτής. Επειδή μιλήσατε για εξίσωση, εννοείται όταν έχουμε μία ίωση που σημαίνει έχουμε περισσότερες βλένες, δεν κάνουμε κατάδυση αν δεν περάσει μία εβδομάδα και. Δηλαδή, αν νιώσουμε ότι τα συμπτώματα της ίωσης έχουν περάσει σήμερα, εγώ θα άφηνα και μία εβδομάδα μετά. Okay. Ο λόγος που δεν κάνουμε κατάδυση είναι πάρα πολύ απλός. Είναι πάρα πολύ απλός. Δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό, αν πηγαίνουμε πιο βαθιά στην αυτόνομη, αλλά αν μιλάμε για την εξίσωση, νομίζω ότι είναι λάθος. Και θα φανταστείτε ότι αυτό το σωληνάκι εδώ πέρα, που εδώ είναι μπλε για να ξεχωρίζει, πρέπει να περάσει ο αέρας από εδώ και να περάσει την ευστεχιανή στο μέσο αυτή για να εξισώσει το μέσο αυτή. Εντάξει. Την ώρα που καταδύεστε εσείς, σπρώχνετε αέρα, αλλά εδώ, παράδειγμα, έχουμε τη βλένα. Σπρώχνετε εσείς και τελικά περνάει η βλένα προς τα μέσα και εξισώσετε. Όταν λοιπόν θα πρέπει να κάνετε ανάδυση από τα 26 μέτρα που πήγατε να πάμε στα 25-24, ο αέρας που βρίσκεται εδώ μέσα θα πρέπει να κατέβει προς τα κάτω. Σωστά, δηλαδή να επιστρέψει προς τα πίσω. Yeah. Εδώ μπαίνει όταν καταδυόμαστε και όταν κάνουμε ανάδυση ξαναφεύγει πίσω. Φανταστείτε λοιπόν ότι τη βλένα σας εγκλωβίζεται εδώ πέρα και δεν αφήνει να περάσει από το σωληνάκι να περάσει. Τι θα έχουμε εμβολή? Reverse block. Φράζει λοιπόν η βλένα τον αέρα και τι έχουμε? Έχουμε βαρότραυμα στο μεσαίο αυτή μας. Έχουμε βαρότραυμα φυσικά και στους μετοπιαίους. Γιατί είναι ακριβώς το ίδιο. Μπορεί να εξισώνουν αυτόματα οι μετοπιαίοι, όμως
Εάν σπρώχνουμε, πιέζουμε δηλαδή τον αέρα να περάσει και περάσει η βλένα, όταν θα ανέβουμε προς τα πάνω, αντιστρέφονται οι ρόλοι, θα πρέπει ο αέρας να ξανεπιστρέψει πίσω. Υπάρχει μια βλένα που δεν αφήνει και γίνεται βαρότερο. Η ζαλάδα μπορεί να έρθει από μια πολύ έντονη εξίσωση. Δηλαδή, αν καταδύομαι και σπρώχνω πάρα πολύ αέρα, πιέζομαι, προπαντώ στην ελεύθερη κατάσταση, είναι λογικό να ζαλιστούμε. Μόνο και μόνο από αυτό. Γιατί έχουμε δημιουργήσει μια πίεση. Δηλαδή, εάν τώρα κάνετε εσείς μια προσπάθεια να ξεσώσετε και πιεστείτε περισσότερο, θα πεταχτούν οι φλέβες σας. Φανταστείτε λοιπόν στα 26 μέτρα, που μιλάμε για 3 ατμόσφαιρες πλάς, κοντά στις 4 ατμόσφαιρες, το τι πίεση πρόξατε για να περάσει. Κανονικά δεν έχω πρόβλημα με τις εξισώσεις, αλλά εκείνη τη φορά είχα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς αλήθηκε. Έγινε έτσι όπως σας το είπα, πήγα λίγα μέτρα πιο σε βάθος, έκανε εξίσωση, βελτιώθηκε, αλλά σιγά σιγά μετά ανεβήκαμε στην επιφάνεια και δεν συνέχισα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για ποιο λόγο σας πήγε πιο κάτω. Στην ελεύθερη, για παράδειγμα, θα είχατε ένα βαρόδραμα σοβαρό. Ναι. Ωραία, θα το ψάξω ακόμη καλύτερα. Επίσης, αφού ήρθε η συζήτηση για το βαρότραυμα, είτε με το ποινιός λέγεται, είτε λέγεται μέσω αυτή ή την πανική χώρα, εννοείται ότι τελειώνει η κατάθεση και πηγαίνουμε άμεσα στο νοσοκομείο, στον γιατρό. Δεν πάμε σπίτι, θα πλύνουμε τα πράγματα. Έχουμε γιατί να μην έχουν περαιτέρω μολύνσεις. Εντάξει. Χρήστο, νομίζω πέρασε μία ερώτηση από κάτω, δεν ξέρω αν ήταν η ίδια. Λέει, στην ελεύθερη κατάθεση υπάρχει βάθος στο οποίο χρειάζεται να μένουμε για αποσυμπίεση. Στα μέτρα τα δικά μας, τα δικά σας, δεν χρειάζεται αποσυμπίεση. Αποσυμπίεση κάνουμε στην αυτόνομη. Αποσυμπίεση, ξεχρέωμα αλλιώς, κάνουμε όταν έχουμε μια πολύ μεγάλη βαθιά κάτω από τα 60 μέτρα, και έχουμε μεγάλο χρόνο άπειρας. Εκεί κάνουμε χρήση, εμείς στην ελεύθερη κατάσταση κάνουμε χρήση οξυγόνου, ιατρικού οξυγόνου, το οποίο δεν είναι επί της παρούσης. Στην αυτόνομη κατάσταση, όταν έκανα και εγώ, ξεχρεωνόμαστε στα 5 μέτρα, αν θυμάμαι καλά κάπου εκεί, καθόμασταν 5-10 λεπτά. Νομίζω υπήρχε και ένας πίνακας, τα έχω ξεχάσει, το έχω κάνει χρόνια πριν, και κάναμε την αποσυμπίεση. Στην ελεύθερη κατάσταση είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, καλά είναι να μην τα πλέκουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι πολλά τα μέτρα για να φτάσουμε εκεί πέρα. Η χρήση οξυγόνου καθαρού. Είδα άλλη μία ερώτηση, νομίζω. Ναι. Λέει, με τι ρυθμό ανεβαίνουμε. Ο ρυθμός που θα κάνουμε την κατάδυση και ο ρυθμός που θα κάνουμε την ανάδυση είναι, παιδιά, χαλαρός. Δεν κάνουμε sprint, δεν πάμε να πιάσουμε τα όρια μας. Και πόσο μάλλον κατά την ανάδυση. Η πεποίθηση ότι πρέπει να ανέβω γρήγορα γιατί θα γλιτώσω οξυγόνο είναι λάθος. Είναι σαν το αυτοκίνητο. Αν μένουμε από βενζίνη, τι κάνουμε, πατάμε γκάζι ή πάμε χαλαρά. Νομίζω ότι όταν κάναμε το σχολείο οδηγών, μας είπε ο δάσκαλος ότι άμα παραμείνουμε από βενζίνη ή μας έχουν πει άνθρωποι, μας έχουν συμβουλέψει, δεν πατάμε πολύ τον γκάζι γιατί καίει περισσότερο βενζίνη. Έτσι είναι το οξυγόνο. Αν λοιπόν κάνουμε μια ανάδυση, καλό είναι να είμαστε χαλαροί κατά την ανάδυση. Και να μην καίμε πάρα πολύ οξυγόνο. Θα ήταν χαρά μου να βρισκόμαστε και να κάναμε μια φωτιά, να βλέπατε πώς γίνεται μια ανάδυση ή μια κατάδυση, γιατί αυτό μαθαίνουμε κιόλας, το πώς έχουμε τεχνικά θέματα. Ξέρετε, περισσότεροι στην ελεύθερη κατάδυση κάνουν τεχνικά προβλήματα, έχουν τεχνικά προβλήματα, το κεφάλι τους είναι έξω, αλλού για αλλού, τα χέρια πάνε αλλού, τα πόδια πάνε αλλού. Μιλάμε τώρα για την πίεση, την υδροστατική πίεση που είναι πολύ έντονη και το νερό είναι βαρύ το νερό. Φανταστείτε ένα κεφάλι προς τα πάνω, έχει μία τάση. Μπορεί να το γυρίσετε να το καταλάβετε και εσείς ίδιοι. Πολλοί κοιτάνε κατά την ανάδυση το κεφάλι τους πάει, το κοιτάνε προς τα πάνω, που είναι λάθος. Αυτά είναι τεχνικά θέματα. Αυτά μαθαίνουμε ώστε να είμαστε σωστά στην υδροβιότητα, να έχουμε καλή υδροβιότητα και καλή υδρολίσθηση. Εντάξει. Πάμε να μιλήσουμε λίγο ακόμη. Τι πρέπει να κάνουμε για την ασφάλεια του εργαλείου μας. Εδώ τώρα θα μιλήσουμε λίγο για την ασφάλεια.
θα πρέπει να γνωρίζουν κάποια συμπτώματα όταν κάνει τη βουτιά το ζευγάρι μας. Άρα γίνει αυτό που σας έλεγα, επιλεκτικότητα. Γιατί αν κάνω μια κατάδυση με τον Χρήστο, κατά την ανάδυσή μου, ο Χρήστος έχει εκπαιδευτεί και έχει πιστοποιηθεί, γιατί έχει γράψει εξετάσεις, να βλέπει κάποια σημάδια μου. Όταν λοιπόν εγώ κατά την ανάδυσή μου αλλάζω την ταχύτητά μου, πάνω από ότι κάτι πάει καλά. Πρέπει να επέμβουμε. Αυτό εννοεί. Έτσι, ότι πρέπει να επέμβουμε. Θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 400. Έτσι λοιπόν, ο Χρήστος, όταν με δει εμένα να ανεβαίνω πολύ γρήγορα, θα έρθει να με ελέγξει. Όταν θα έχω μυϊκούς σπασμούς, εννοείται ότι θα έρθει να με βοηθήσει. Όταν δεν μπορώ να συντονιστώ, πάλι το ίδιο. Όταν χάνω τον προσανατολισμό στην ελεύθερη κατάδυση, όπως γνωρίζετε και ή έχετε δει, έχουμε ένα μπαλόνι, έχουμε ένα σκηνή, έχουμε ένα βάρος. Το σκηνή είναι ο οδηγός μας. Δεν το έχουμε τυχαία. Κατεβαίνουμε και τον βλέπουμε, ανεβαίνουμε και τον βλέπουμε. Δεν καταδιόμαστε και φεύγουμε από το σκηνή, ούτε κάνουμε ανάδυση και φεύγουμε από το σκηνή. Συνεπώς είμαστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον και φωτοεύθυνο. Άρα λοιπόν, όταν εγώ κάνω μια ανάδυση, κατά να πηγαίνω ίσια, πηγαίνω αριστερά-δεξιά, κάτι πάει καλά. Όταν ξαφνικά αρχίζω να τραβάω το σκηνή, πάλι κάτι πάει καλά. Όταν ανέβει απάνω ή έρθει να κάνει το ραντεβού των 7 και με δει ότι έχω χλωμό πρόσωπο και μπλε χείλη, όπου αυτό γίνεται εκπαίδευση στη θάλασσα, εκπαιδευόμαστε τα σκύλια στα συγκεκριμένα, πάνω από ότι είμαι υποξικός και πρέπει να προσέχει. Όταν βγω στην επιφάνεια και εκπνεύσω, μπορείς να κάνω το πρωτόκολλο, κάτι σημαίνει και αυτό. Όταν υπάρχει μία σύγχυση, και αυτό είναι ένα κακό σημάδι. Εντάξει. Άρα και λοιπόν, όταν θα είστε ζευγάρι και βλέπετε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα συνηθίζει το ζευγάρι μας, κάτι δεν πάει καλά και θα πρέπει να είμαστε κοντά για να επέμβετε. Πώς μπορείτε να επέμβετε τώρα? Πάμε και στο τελευταίο κομμάτι. Εάν έχουμε βγω στην επιφάνεια και έχω το τρέμουλο που λέγαμε, το οποίο δεν μπορώ να μιλήσω, δηλαδή θέλω να πω Χρήστο και μου βγαίνει Χρήστο, φανταστείτε, ο Σέξ δεν μιλάει έτσι, άρα έχει χάσει το μυϊκό του έλεγχο, δεν κάνετε τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο να τον κρατήσετε στην επιφάνεια με το στόμα και τη μύτη έξω από το νερό και να του πείτε ανάπνευση, ανάπνευση. Αμέσως θα αναπνεύσει, γιατί είναι φυσιολογικό, και θα επανέλθει. Συνεχίζουμε την ελεύθερη κατάδυση? Δεν συνεχίζουμε την ελεύθερη κατάδυση. Ενημερώνουμε το ζευγάρι μας ότι κοίτα να δεις κάτι. Είχες ένα μυϊκό θέμα, δηλαδή είχες μια σάμπα. Και καλό είναι να πάμε σπίτι μας, να χαλαρώσουμε, να πιούμε τον καφέ μας έξω, να συζητήσουμε τι κάναμε και τελείωσε. Δεν αφήνει κανένα κουσούρι ή κανένα πρόβλημα. Απλά σταματάμε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει. Πάμε και στο τελευταίο κομμάτι, που βγαίνουμε από την επιφάνεια, εκπνέουμε, είδατε τι είπαμε πριν, δεν κάνει δηλαδή το πρωτόκολλο και λιποθυμάει. Εκεί λοιπόν πρέπει να επέμβουμε, εφού λιποθυμήσει το ζευγάρι μας, θα πρέπει να το φέρουμε σε οριζόντια θέση, με το κεφάλι στον ουρανό, φανταστείτε, να του βγάλουμε τη μάσκα, να τη φέρουμε στο κεφάλι, μην την πετάξουμε. Εκείνη τη στιγμή κάντε ό,τι θέλετε στον πανικό, γιατί δεν μας συμβαίνει συνέχεια, δηλαδή εμένα δεν μου έχει συμβεί μέχρι τώρα, μόνο σε αγώνες, έτσι, έχει συμβεί. Αυτό που κάνουμε λοιπόν, βγάζουμε τη μάσκα, αυτό που κάνουμε είναι να το χτυπήσουμε χωρίς να τον λαγώσουμε στο ξύλο, ούτε να του σπάσουμε τα σαγόνια και το πρόσωπο, απλά να τον χτυπήσουμε λίγο, να τον μιλήσουμε με το όνομά του. Ανάπνευσε Σάκη, ανάπνευσε Σάκη, ανάπνευσε Σάκη. Ο λόγος που το λέμε ανάπνευσε είναι, είπαμε, ο εγκέφαλος έχει κρατήσει οξυγόνο. Δεν έχει παθεί. Απλά κρατάει, είπαμε, αν θυμάστε καλά, λίγο οξυγόνο για τις λειτουργίες του. Όταν του πούμε και το όνομα, λέει ότι μου λέει εμένα να αναπνεύσω. Αυτά δεν γίνονται μόνο στο σχολείο, γιατί εμείς για να γίνουμε εκπαιδευτές περνάμε από πρώτες βοήθειες. Έτσι. Τελεπώς αυτά στις πρώτες βοήθειες μας τα μαθαίνουν ή θα σταματαλαμπαδεύουμε κι εμείς καλύτερα κιόλα. Έτσι λοιπόν του λέμε ανάπνευσε Σάκη, ανάπνευσε Σάκη. Εάν ο Σάκης δεν έχει αναπνεύσει στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, θα πρέπει, παιδιά, να του κάνουμε 5 εμφυσίσεις. Να του βάλουμε αέρα στο στόμα, κρατώντας το ένα χέρι,
Τώρα τι να σας δείξω, είπαμε γι' αυτό γίνεται η διασώωση στη θάλασσα και είναι και θέμα εξετάσεων, δηλαδή άμα δεν τις κάνεις δεν μπαίνεις στο πτυχίο σου. Κρατάμε τη μύτη, ανοίγουμε μετά άλλο χέρι το στόμα, ερχόμαστε προς τα πάνω και κάνουμε 5 εμφυσίσεις. Έτσι, κάμα κοιτάξουν και λίγο προς τα πλάγια, βλέπουν και το θώρακα ότι φουσκώνει, ότι μπαίνει ο αέρας. Και θα πρέπει εκείνη τη στιγμή, αφού δώσουμε 5 εμφυσίσεις, να κάνουμε, να σηκώσουμε χέρι ψηλά, το άλλο χέρι να το κρατάει και να κάνουμε διαδικασία ρημούλκησης, να το βγάλουμε έξω στη στεριά. Να βγούμε έξω και να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον άλλον να καλέσει το ΕΚΑΒ κτλ. Επίσης να του κάνουμε κάρπα. CPR. Εντάξει. Εμφυσίσεις και κάρπα. Σας πω ότι ένα σχολείο πρώτων βοηθειών κοστίζει από 0 στον Ερυθρό Σταυρό μέχρι και 20 ευρώ. Μπορεί να πάρουν και πιο άκρυπα. Εγώ σε αυτό που είχα πάει έκανα και απεινίδωση. Μάθανε και την απεινίδωση, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Και για βρέφη, και πολλά. Δηλαδή είναι πολύ οικονομικό. Λοιπόν, σας προτείνω όλοι σας να κάνετε και ένα σχολείο πρώτων βοηθειών, όχι για την ελεύθερη κατάδυση, γιατί να σας πω ότι το νούμερο ένα πνιγμό στη θεριά είναι μετά τις νηστείες είχαν βγάλει τα στατιστικά, γιατί βγαίνουν στατιστικά σε όλα, γιατί λέει από την πληγοράδα που τρώνε, πνίγονται. Άρα γιατί λοιπόν καλό να μάθουμε να δίνουμε πρώτες βοήθειες στους συνανθρώπους. Εντάξει. Επίσης, στους αγώνες έχει παρατηρηθεί να καθυστερεί μια επαναφορά από μια υποξία. Γιατί έχει υπερβεί πάρα πολύ τα όρια μας. Συνεπώς, εμάς επειδή δεν υπερβαίνουμε τα όρια μας, γιατί δεν είμαστε αθλητές, δηλαδή σε αγώνες, έχουμε το άγχος, θα είμαστε χομπίστες, δεν σημαίνει. Εκτός, εάν έχουμε προβλήματα υγείας, που αυτό πάλι κακώς, που δεν έχουμε πέσει σε έναν γιατρό, να κάνουμε ένα τσεκά. Δεν νοείται ελεύθερος δίτης και να μην κάνει αιματολογικές, ένα τρίπλε εξαρτιάς. Όχι μόνο για την ελεύθερη κατάσταση, αλλά για τη ζωή του. Έτσι. Πόσο μάλλον όταν καταδιώκεται. Εντάξει. Συνεχίζουμε την ελεύθερη κατάσταση όταν επανέλθει το ζευγάρι μας. Εννοείται όχι. Βγαίνουμε έξω. Δεν έγινε κάτι. Τα συζητάτε εκεί πέρα. Δεν έγινε κάτι. Έπαθε μια υποξία. Τον ενημερώνουμε. Να ξέρετε ότι δεν θα θυμάται κάτι. Υπάρχει ένα κενό. Θα επανέλθει ξαφνικά, θα το δει τούμπα. Θα είναι ανάσκελα με μια μάσκα εκτός και θα πει γιατί με κρατάς. Σας το λέω 100%. Και θα του πει: έχει πάθει μια υποξία, δεν έγινε κάτι. Πάμε έξω, τα μαζεύουμε, να πιούμε τον καφέ μας, να περάσουμε καλά και να τελειώσουμε όλα. Την επόμενη εβδομάδα ή μετά από 2 μέρες, κανένα πρόβλημα. Εντάξει, παιδιά. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Ελπίζω να μην σας κουράσα, να μην έγινε παρετός. Μπορείτε να μου κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Το email. Μπορείτε μέσα από τη σχολή που έχει το email, είναι η Freedivers Academy, κάποιες ερωτήσεις κλπ. Ό,τι θέλετε. Έτσι. Ερωτήσεις για σχολεία, ό,τι θέλετε. Μπορείτε να με ρωτήσετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω μια ερώτηση, όχι ερώτηση, μάλλον διευκρίνηση, επειδή ανέφερες τη σημαδούρα, αλλά ίσως κάποιοι δεν ξέρουν τι είναι η σημαδούρα. Που το ότι παίζει μεγάλο ρόλο στο θέμα της ασφάλειας και ότι μας βλέπουν και οι βάρκες, τα Chris Craft και το ότι πρέπει να την έχουμε πάντα καλό πάνω μας για τα 150 μέτρα ασφάλεια. Ωραία. Εγώ δεν το ανέφερα γιατί ας πούμε, δεν ξέρω λίγο το know-how όλο εδώ μέσα. Θεωρώ ότι κάνουν όλοι οι καταδύσεις ή η ελεύθερη κατάδυση ή η αυτόνομη, έτσι. Γιατί και στην αυτόνομη πρέπει να έχουμε σημαδούρα. Δεν ξέρω αυτό. Αφού ναι, απλώς γιατί... Ναι, επειδή πατάς την πάσα, να πω ότι η ελληνική νομοθεσία πάνω το ίδιο θα φέρει και τις σημαδούρες, έτσι, να τα δείξω κιόλα, δεν είναι καλό να τα βλέπουμε. Δεν έχω κάτι εδώ πέρα, έχω κάτι βαρύ για μένα. Και στο λέω. Και εγώ την έχω έξω στο μηχανάκι, ναι. Σημαδούρα στην Ελλάδα είναι χρώματος κίτρινη, όχι κόκκινη. Κόκκινη ίσον πειθαρχικό για το λιμενικό. Πρέπει να φέρει σημαία. Δεν σημαίνει ότι έχω μία σημαδούρα κίτρινη, η οποία ήταν ένα μπαλόνι, η οποία ήταν ένα μπετόνι κίτρινο, κομπλέ. Πρέπει να είναι μία σημαδούρα, πρέπει να έχει μία σημαία και επίσης, εάν είστε στη θάλασσα και περάνε βάρκες, μην πιστεύετε ότι σας κοιτάνε.
εμένα έχουν περάσει πάνω από τη σημαδούρα. Οι σημαδούρες είναι μακρόσθενες, υπάρχουν και οι στρογγυλές. Οι στρογγυλές είναι για την ελεύθερη κατάδυση, γιατί έχει και χώρο μέσα να βάλουμε πράγματα. Οι άλλες είναι μακρόσθενες, γιατί μπορεί από κάτω να βάλουμε κάποια, ας πούμε, ένα όπλο, το νερό. Εννοείται ότι βάζουμε το νερό μας απάνω, έτσι. Και ό,τι άλλο θέλετε, δεν ξέρω. Εγώ, ας πούμε, μπορώ να βάλω το νερό μου, μπορώ να βάλω τον ηλεκτρολίτη μου, μπορώ να βάλω τα κλειδιά μου, το αυτοκίνητο. Δηλαδή, σημαδούρα εκτός ότι είναι θέμα ασφάλειας, μπορώ να μεταφέρει σε κάποια πράγματα. Όμως, μην ποντάρετε, εάν περνάνε σκάφη, ότι θα σας δουν κιόλας. Καλό είναι όταν ακούτε σκάφος, έξω από το κεφάλι, σηκώνουμε το χέρι να μας βλέπει. Και αν δούμε ότι δεν πάει καλά, αρχίστε κολυμπήστε λιγάκι. Δεν είμαστε και τόσο. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Αν θέλετε να πούμε λίγο για το εξοπλισμό, το λέει. Αυτό πήγαινα να σου πω λίγο για ζώνες και λοιπά, γιατί έχω δει άτομα που βάζουν ζώνη χωρίς να βάλουν βατραχοπέδιλα. Κοίτα να δεις κάτι. Ζώνη μας με τα βαρύδια είναι για καθαρά για την πλειστότητα. Πλειστότητα μεγάλη κεφάλαια, δεν την έβλεξαμε. Αυτό έχω αέρα στα πνευμόνια, κάπως θα πρέπει να πάω. Η επιφάνεια είμαι θετικός, πρέπει να είμαι ουδέτερος και αρνητικό. Άρα και θέλουμε τα κιλά για να μας κατεβάσει καθαρά. Όμως το λέω, θα πρέπει να φτιάξουμε την πλειστότητά μας. Καλό είναι όταν αγοράζετε ζώνες, να παίρνετε σιλικόνη ζώνη, σιλικόνη καθεστώ. Και ο λόγος είναι τα κιλά να μην σας έρχονται στο θώρακα, γιατί άμα κάνουμε μια κατάδυση, τα κιλά φεύγουν και έρχεται στο θώρακα μας. Ενώ η σιλικόνη έχει μεγάλη ελαστικότητα και δεν είναι πολύ καλά. Εάν με ρωτήσετε αν θα βάλω γκράφα ή θα βάλω μασαλίας, θα σας πω μασαλίας, γιατί είναι ταχεία σε απελευθέρωση. Όσο και να σας φέρετε. Περίεργα. Αυτό δηλαδή. Πόρπη μασαλίας λέγεται. Και σιλικόνης. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσο ελαστική είναι. Είναι πάρα πολύ ελαστική. Εντάξει. Αυτό για να... Να μην αγοράζετε πολλές μάσκες. Και ούτε χρειάζεται να αγοράζετε και πολύ ακριβές μάσκες. Θυμάστε, θα πρέπει να τις δοκιμάζετε. Η αυτόνομη κατάδυση δεν μας πειράζει. Έχουμε αέρα όσο θέλουμε. Στην ελεύθερη κατάδυση θέλουμε μικρού όγκου ή μεσαίου όγκου. Εμείς φοράμε μεσαίου όγκου με μεγάλο οπτικό πεδίο. Δηλαδή, έχω μικρό όγκο μέσα αέρα, αλλά έχω μεγάλα τζάμια για να βλέπω περισσότερο. Εντάξει, στολές φόδρα ξυρισμένες, λίες ξυρισμένες. Εγώ φορά λίες ξυρισμένη, είναι πολύ εξειδικευμένη, σκίζεται πολύ εύκολα. Πέδιλα υπάρχουν τα κάρμπον και τα πλαστικά. Και υπάρχουν και τα κοντά και του κλειστού τύπου και ανοιχτού τύπου. Δηλαδή τις αυτόνομες και τις ελεύθερες. Δηλαδή αυτά που πιάνω από πίσω και αυτά που έχουν παπούτσι που μπαίνει του κλειστού τύπου. Έτσι. Αναλόγως με τις ανάγκες σας, αναλόγως τα χρήματα, ο καθένας αγοράζει ό,τι θέλει. Αυτό έτσι λίγο με τον εξοπλισμό. Η σημαδούρα περιβάλλεται σίγουρα συνοδεύεται με ένα σκηνή. Θα πρέπει να έχουμε ένα σκηνή τουλάχιστον 15 μέτρα απόσταση από εμάς. Εντάξει. Δηλαδή δεν έχω τη σημαδούρα και δεν έχω ένα μέτρο πίσω μου. Πρέπει να μολύσω. Υπάρχει μια ερώτηση. Ναι. Που λέει στο επίπεδο της αθλητικής ελεύθερης κατάδυσης υπάρχει μέγιστος ρυθμός ανόδου, όπως παραδείγματος χάρη στην αυτόνομη, τα 18 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, που να σχετίζεται με νόσο των ελεύθερων διτών. Όχι. Η νόσο των διτών στην ελεύθερη κατάδυση σχετίζεται με το βάθος το μεγάλο και το μεγάλο χρόνο άπνοιας. Δηλαδή, κάνω μια βουτιά 100 μέτρα και έχω μια άπνοια 3 λεπτά, 4 λεπτά. Διάρκεια. Η βουτιά στη διάρκεια. Εντάξει, δεν έχει σχέση η αυτόνομη με την ελεύθερη. Στην αυτόνομη κατάδυση, ο λόγος που παθαίνουμε ενός των διτών είναι ότι δημιουργούνται φυσαλίδες αζότου. Και αν δεν κάνουμε αποσυμπίεση, θα έρθει και θα μας φράξει στις καροτίδες, αν θυμάμαι καλά, πας λέγανε τότε. Έχουμε και την κυρία εδώ που μας έλεγε την αυτόνομη που κουτάει βαθιά, να μας τα επιβεβαιώσει. Στην ελεύθερη κατάδυση, επειδή δεν ανταλλάσσουμε αέρια, δεν παίρνω ένα αέρα, μία αναπνοή παίρνω, δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα όταν η βουτιά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη σε βάθος και είναι αργή. 4 λεπτά. Υπάρχουν βουτιές, δηλαδή ο παγκόσμιος κάνει 4 λεπτά να ανέβει απάνω. Εκεί μπορεί να δημιουργηθεί.
ή ο Χέμπερτ Νίτς που έκανε μια βουτιά 250 μέτρα. Εκεί θα δημιουργηθεί. Κατεβαίνει σε κάποια μέτρα, για κάποια συγκεκριμένη ώρα παίρνει καθαρό οξυγόνο. Εάν είναι κάποιο από εδώ πέρα, ο οποίο βουτάει πάρα πολλά μέτρα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου, να τον ενημερώσω κατευθείαν. Εγώ μέχρι τώρα μια φορά έχω πάρει. Που βουτάω ή βουτούσα όταν ήμουν Εθνική Ελλάδος. Πολλά. Υπάρχει άλλη ερώτηση που ξέχασα. Ο λόγος που δεν έπαιρνα ήταν ότι δεν είχα μεγάλο χρόνο. Δηλαδή, οι βουτιές μου διαρκούσαν 2.30, 2.40 στα μεγάλα βάθη. Εντάξει. Αν έκανα πάνω από 3-3,5 λεπτά, τότε θα έκανα. Για δική μου ασφάλεια. Για μένα. Ευχαριστώ κάτι μου έπεσα, δεν τα σάπησα. Ναι. Υπάρχει άλλη μία ερώτηση που λέει πού κάνετε μαθήματα ελεύθερης κατάδυσης. Λοιπόν, εγώ διαμένω στην Αθήνα. Άρα η έδρα μου είναι στην Αθήνα, θεωρία κάνουμε στο χώρο μου και πρακτική κάνουμε όπου μας αφήνει η θάλασσα. Δεν έχουμε νομοθεσία όπως είναι αυτόνομη κατάδυση, που κάποτε ήταν κλειστές οι θάλασσες. Στην Αθήνα, ας πούμε, για παράδειγμα, πάμε στα λιμανάκια και σε άλλα σημεία. Τώρα, όταν μαζεύονται κάποια group, παράδειγμα, ενδέχεται να κάνω ένα σεμινάριο στη Βόρεια Εύβοια. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, μου στέλνουν μηνύματα, μαζεύονται κάποια παιδιά και ανεβαίνω και κάνω τα σεμινάρια. Ή το αντίθετο, μαζεύεται κόσμος και κάνω σχολεία. Έτσι, δεν θα ανέβω παράδειγμα, λέω τώρα, στη Θεσσαλονίκη και ένα άτομο. Δεν συμφέρει ούτε τον ίδιο, δεν συμφέρει ούτε εμένα. Να το πούμε έτσι απλά, είναι λογικό, εντάξει. Μισό λεπτό, γιατί έτσι κάνετε κάποια μηνύματα από πάνω, συγγνώμη. Λοιπόν, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, πού κάνω σχολεία, πότε και σε περιοχές και όλα αυτά, μπορεί να μου στείλει μήνυμα να τον ενημερώσω. Έτσι για να ειδοποιήσω και τους υπόλοιπους που μας ακούνε, στο τέλος της ημέρας, κάθε ημέρας, θα κοινοποιήσουμε στα email σας διάφορο υλικό που έχουμε μαζέψει, όπως και email, YouTube κανάλια, ό,τι υπάρχει δηλαδή σχέση με το κάθε μάθημα που έγινε την ημέρα, ώστε μπορεί να μπορούμε να τα προσφέρουμε όλα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, αλλά να τουλάχιστον μπορείτε να ενημερωθείτε μόνοι σας και να ρωτήσετε ή να έρθετε σε επικοινωνία με τον καθένα που θέλετε. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Θα μπορούσα να ρωτήσω άλλη μια ερώτηση που θεωρώ ότι δεν την πιάσαμε ακόμη. Αλλά εντάξει, θα με ενδιαφέρει να μάθω στην ελεύθερη κατάδυση τη συμπεριφορά σε διάφορα βάθη τα οποία παρουσιάζουν θερμοκλινές, δηλαδή από ζεστό σε κρύο νερό και πώς εκεί πέρα μπορούμε να το οργανώσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο βαθμό αναπνοών σε ένα πολύ κρύο περιβάλλον. Η αναπνοή στην ελεύθερη κατάδυση δεν παίζει είτε είσαι 5 μέτρα, είτε είσαι 15, είτε είσαι 105. Το θέμα των αναπνοών. Η αναπνοή, το πρωτόκολλο, ό,τι μάθαμε ή ό,τι σας είπα, πρέπει να το ακολουθήσουμε. Και ο αέρας που βάζουμε πάντα στα πνευμόνια μας είναι 100%. Φουλ. 100%. Αυτό που παθαίνουμε με το θερμοκλινό είναι ένα σοκ. Στη Βόρεια Εύβοια είχε 2. Είχα 27 στην επιφάνεια. Σε λίγο θα μοντάρω ένα βίντεο, θα κάνω ένα μοντάζ, ένα βίντεο. Να δείτε και τη θολούρα. Δηλαδή από το 0 ως το 18, στα 18 μέτρα είχε πολύ μεγάλη θολούρα και μετά τα 18 καθάριζε, αλλά είχε θερμοκλινές. Έπεφτε από το 27 στο 21 και στα 28 μέτρα πήγε στους 20. Έφαγα, δηλαδή, άλλο ένα θερμοκλινές. Ένα σοκ. Εάν θα πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε μία ελεύθερη κατάδυση, πολύ πιο βαθιά από τα 30 μέτρα, αυτό που μπορεί να μας γίνει είναι να χάσουμε τις εξισώσεις μας. Είναι πολύ εξειδικευμένο, δεν θέλω να το προχωρήσω. Είναι ένα τεχνικό κομμάτι, είναι το mouthfeel το λεγόμενο. Χάνουμε αυτό το πράγμα, από το πολύ κρύο. Εντάξει, εκεί το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι με τις στολές. Αλλά τώρα τι στολή να βάλεις τώρα, έχει 27 πάνω.
Εγώ φοράω τώρα το καλοκαίρι 3 χιλιοστά. Να βάλω 5. Ωραία, να βάλω 5. Ανά πάνω θα έχω 40 βαθμούς. Θα πάθω ζημιά. Άρα και λοιπόν προετοιμάζομαι ότι έχει κρύο και ότι έγινε. Ενώ με την αυτόνομη, επειδή δεν κάθεσαι πολύ ώρα στην επιφάνεια, μπορεί να βάλει ένα πιο χοντρό σακάκι και να αντέξει περισσότερη ώρα κάτω. Στην ελεύθερη, εντάξει. Αυτή είναι η προετοιμασία. Θα φάμε λίγο κρύο. Άμα δεν μπορέσαμε να εξισώσουμε, δηλαδή χάνουμε την εξίσωσή μας. Μπορεί να μην εξισώσουμε από το κρύο. Εντάξει. Κατά τα άλλα, ενεργοποιείται το καταδυτικό αντανακλαστικό. Με το πολύ κρύο, ενεργοποιείται το καταδυτικό αντανακλαστικό. Μας βοηθάει. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κάτι άλλο από κάποιον άλλον. Ωραία. Σας ευχαριστώ όλους πραγματικά που μπήκατε στη διαδικασία να με παρακολουθήσετε με 40 βαθμούς, 40 πλάς, να είστε στο σπίτι σας. Ό,τι απορία έχετε, το έχετε τώρα, σας έχω πει, FieldDivers Academy, ή αλλιώς στο Facebook, Σάκης Μπάτσος, στο Messenger να με βρείτε, ή στο Facebook, να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές βουτιές. Ευχαριστούμε σας. Καλή αναδύση, να είμαι και καλή στάλαξη. Σωστά. Σταμάτα λίγο, αν μπορείς, το recording, να δούμε πώς το βγάζεις. Ένα ή στο...